Παροιμία. Παροιμίες, κεφάλαιο πρώτο. Συμβουλές με μορφή παροιμιών που παραδόθηκαν από το Σολομώντα, γιο του Δαβίδ και βασιλιά του Ισραήλ. Οι παροιμίες αυτές βοηθούν να αποκτήσει κανείς σοφία, να καλλιεργηθεί και να καταλαβαίνει τα σοφά αποφθέγματα. Διδάσκουν πώς να ζει κανείς με φρόνηση και να είναι τίμιος, δίκαιος και ειλικρινής. Οξύνουν την κρίση του αμαθή και δίνουν στους νέους γνώση και αξιοσύνη. Ο σοφός που ακούει αυτές τις παροιμίες ασφαλώς θα αυξήσει τις γνώσεις του. Και ο εκπαιδευμένος θα αποκτήσει βοηθητικές συμβουλές για τη ζωή. Με αυτό το βιβλίο θα μπορεί κανείς να κατανοεί τα όσα λένε οι σοφοί δάσκαλοι, τα αποφθέγματά τους, τις παροιμίες τους, τις αλληγορίες τους και τα ενίγματά τους. Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Οι ανόητοι περιφρονούν τη σοφία και τη διδαχή. Άκουσε γέ μου του πατέρα σου τη διδαχή και μην περιφρονήσεις της μητέρας σου τις συμβουλές. Γιατί στεφάνι ομορφιάς είναι αυτά για το κεφάλι σου και περιδέρεο για το λαιμό σου. Γέ μου, αν θελήσουν οι αμαρτωλοί να σε παραπλανήσουν, μην υποχωρήσεις. Αυτοί μπορεί να σου πούν: έλα μαζί μας να στήσουμε καρτέρι για φόνο, τους αθώους να παγιδέψουν, ζωντανούς να τους καταπιούμε ολόκληρους, όπως τους καταπίνει ο Άδης και πάνε στον τάφο. Θα βρούμε πολύτιμα αγαθά, θα γεμίσουμε τα σπίτια μας λάφυρα. Θα έχεις κι εσύ το μερτικό σου, κοινό ταμείο θα έχουμε. Γέ μου, μαζί τους μη συμπορευτείς, φύγε μακριά τους. Τα πόδια τους τρέχουνε στο κακό και βιάζονται να χύσουν αίμα. Μάταια όμως απλώνουν δίχτυ μπρος τα μάτια των πουλιών. Αυτοί στείνουν ενέδρες, αλλά χύνουν το δικό τους αίμα. Βάζουν παγίδες, αλλά παγιδεύονται οι ίδιοι. Αυτό συμβαίνει σ' όλους αυτούς που βγάζουν κέρδη παράνομα. Η πλεονεξία αρπάζει τη ζωή όσων σε εκείνην παραδίδουν. Η σοφία φωνάζει δυνατά στους δρόμους και στις πλατείες. Στα πολύβουα σταυροδρόμια κραυγάζει. Στις πύλες της πολιτείας στέλνει τα μηνύματά της. Ως πότε εσείς ανόητοι την ανοησία θα αγαπάτε? Ως πότε οι χλεβαστές θα ευχαριστιούνται να χλεβάζουν και οι αστόχαστοι τη γνώση θα μισούν? Ακούστε την επιπληξή μου. Τότε θα σας χαρίσω άφθονο το πνεύμα μου και θα σας κάνω να κατανοήσετε τα λόγια μου. Σας προσκάλεσα, αλλά εσείς αρνηθήκατε. Πρόσφερα το χέρι μου, μα ούτε ένας δεν έδωσε προσοχή. Απορρίψατε όλες μου τις συμβουλές και περιφρονήσατε τις επιπλήξεις μου. Γι' αυτό κι εγώ με την καταστροφή σας θα γελάσω. Θα σας ειρωνευτώ όταν σας κυριέψει ο τρόμος, όταν πέσει σαν θύελα πάνω σας και ο όλεθρός σας έρθει σαν ανεμοζάλι, όταν η θλίψη και στενοχώρια ξεσπάσουν πάνω σας. Τότε θα με φωνάζετε, μα εγώ δεν θα αποκρίνομαι. Θα με αναζητάτε, αλλά δεν θα με βρίσκετε. Περιφρονήσατε τη γνώση και δεν προτιμήσατε τη θεοσέβεια. Δεν θελήσατε τη συμβουλή μου και αγνοήσατε όλες μου τις επιπλήξεις. Γι' αυτό θα γευτείτε τη συμπεριφορά σας στους καρπούς. Θα χορτάσετε από τα πονηρά σας σχέδια. Γιατί η απήθεια στο Θεό σκοτώνει τους ανόητους και η αδιαφορία
τους ασυλλόγιστους τους καταστρέφει, ενώ εκείνος που με ακούει θα ζει με ασφάλεια και θα είναι ήσυχος από του κακού τον τρόμο. Παροιμίες, κεφάλαιο δεύτερο. Γε μου, δέξου τα λόγια μου και να φυλάς σαν θησαυρό τις συμβουλές μου, ώστε το αυτί σου να προσέχεις τη σοφία και προς τη φρόνηση να κατευθύνεται η καρδιά σου, να προσφεύγεις τη φρόνηση, να επικαλείσαι τη σύνεση, να την αναζητάς καθώς το ασήμι, να τη γυρεύεις σαν κρυμμένο θησαυρό. Τότε θα μάθεις να σέβεσαι το Θεό και θα τον γνωρίσεις. Πράγματι, ο Κύριος δίνει σοφία. Από αυτόν προέρχονται γνώση και φρόνηση. Αυτός εξασφαλίζει βοήθεια στους ευθύς, γίνεται ασπίδα για αυτούς που ζουν τίμια. Υπερασπίζεται αυτούς που φέρνονται με δικαιοσύνη και την πορεία των αφοσιωμένων του την προστατεύει. Αν δέχεσαι τα λόγια μου, τότε θα καταλάβεις τι είναι δικαιοσύνη, κρίση, ευθύτητα και ποιο είναι το σωστό. Όταν η σοφία μες στην καρδιά σου μπει και απόλαυσή σου γίνει η γνώση, τότε η φρόνηση θα σε φυλάει, η σύνεση θα σε φρουρεί. Θα σε γλιτώνουν από το δρόμο τον κακό, από ανθρώπους που μιλούν με δόλο, που εγκαταλείπουνε τον ίσιο δρόμο για να βαδίσουνε σε δρόμους σκοτεινούς. Χαίρονται να κάνουν το κακό και στις διαστροφές ευχαριστιούνται. Ποτέ δεν ενεργούν με φθήτητα, η συμπεριφορά τους είναι άδικη. Η σοφία και η φρόνηση θα σε προστατεύουν από γυναίκα πόρνη, από τη γυναίκα του άλλου που κολακεύει με τα λόγια της, που εγκαταλείπει τον άντρα που παντρεύτηκε στα νιάτα της και λησμονεί την υπόσχεση που έδωσε μπροστά στο Θεό. Όποιοι πάνε στο σπίτι της οδηγούνται στο θάνατο και ο δρόμος της φέρνει στον Άδη. Κανείς τους πίσω δεν γυρίζει, κανείς δεν ξαναβρίσκει πια το δρόμο της ζωής. Διάλεξε λοιπόν το δρόμο των καλών ανθρώπων, το δικαίον το παράδειγμα να ακολουθείς. Οι άνθρωποι οι ευθύς θα κατοικήσουν σε αυτή τη χώρα και οι ακέραιοι θα εναριζώσουν σε αυτήν. Ενώ οι ασεβείς θα εξολοθρευτούν από τη χώρα, οι άπιστοι θα ξεριζωθούν από αυτήν. Παροιμίες, κεφάλαιο τρίτο. Μην ξεχνάς, γέ μου, τη διδασκαλία μου και η καρδιά σου να φυλάει τις εντολές μου. Έτσι χρόνους πολλούς θα ζήσεις και θα πληθαίνει η ευημερία σου. Ας μη σου λείψουν καλοσύνη και ειλικρίνεια. Δέστες γύρω από το λαιμό σου, στις πλάκες πάνω της καρδιάς σου γράψτες. Έτσι θα έχεις την αγάπη και την εύνοια του Θεού και των ανθρώπων. Στον Κύριο να εμπιστεύεσαι μόλις σου την καρδιά και στη δική σου σύνεση να μη στηρίζεσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, Αυτόν να σκέφτεσαι και θα εξομαλύνει Αυτός τους δρόμους. Τον εαυτό σου μη τον θεωρείς σοφό. Τον Κύριο να υπολογίζεις και από το κακό να απομακρύνεσαι. Έτσι θα βρει το σώμα σου γιατριά και θα ανακοφιστούν τα κοκαλά σου από τους πόνους. Τίμα τον Κύριο, προσφέροντάς το από τα αγαθά σου και από τους πρώτους της οδειάς σου τους καρπούς. Τότε από στάρι θα γεμίσουν οι αποθήκες σου, τα πατητήρια σου θα ξεχυλήσουν από μούστο. Του Κυρίου την παιδαγωγία, γέ μου, μη την καταφρονείς. Μη δυσανασχετείς όταν εκείνος σε διορθώνει. Γιατί όποιος ο Κύριος αγαπάει, εκείνον τον διορθώνει, καθώς παιδαγωγεί ο γονιός το γιο για τον οποίον καμαρώνει. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που βρήκε τη σοφία και έγινε συνετός.
γιατί το κέρδος από αυτήν είναι καλύτερο από το ασήμι, το όφελός της προτιμότερο από το χρυσάφι. Ποιότερο η σοφία αξίζει από τα πολύτιμα πετράδια. Κανένα πράγμα ακριβό μαζί της δεν μπορεί να συγκριθεί. Με το δεξί της χέρι προσφέρει μακροημέρευση, πλούτη και δόξα με τα αριστερό της. Γεμίζει τη ζωή του ανθρώπου με χαρά, τον οδηγεί στην ευτυχία. Είναι δέντρο που δίνει ζωή σε όσους την αγκαλιάζουν και ευτυχισμένοι είναι όσοι δικοί τους την κρατούν. Με τη σοφία ο Κύριος θεμέλιωσε τη γη και με τη φρόνηση στερέωσε τους ουρανούς. Με τη δική του γνώση ανοίχτηκαν οι άβυσσοι και τη δροσιά τα σύννεφα σταλάζουν. Γέ μου, κράτα σφιχτά τη σοφροσύνη και τη νοημοσύνη. Να φύγουνε μακριά σου, μην τις αφήνεις. Ζωή θα σου χαρίζουν και για τον τράχυλό σου θα είναι στόλισμα. Τότε στον δρόμο σου με ασφάλεια θα βαδίζεις κι ούτε που θα σκοντάψει πουθενά το πόδι σου. Όταν πλαγιάζεις δεν θα σταράζει φόβος και όταν αποκοιμιέσαι ο ύπνος σου θα είναι γλυκός. Δεν θα έχεις να φοβάσαι ούτε τρομάρα ξαφνική ούτε όταν ξεσπάει θύελλα στους ασεβείς ενάντια. Γιατί ο Κύριος θα είναι η ελπίδα σου. Το πόδι σου θα το φυλάξει, σε παγίδα μην πιαστεί. Μην αρνηθείς να κάνεις το καλό σε αυτόν που το έχει ανάγκη, όταν στο χέρι σου είναι να το κάνεις. Μην πεις το διπλανό σου, φύγε και ξαναέλα και αύριο θα σου δώσω, ενώ μπορείς να τον βοηθήσεις τώρα. Μη σχεδιάσεις το κακό στον διπλανό σου ενάντια, όταν μαζί σου κατοικεί και σου έχει εμπιστοσύνη. Χωρίς αιτία μη φιλονικείς με άνθρωπο που δεν σου έκανε κακό. Τον άδικο μην τον ζηλεύεις και το παράδειγμά του μην το ακολουθείς. Γιατί ο Κύριος αποστρέφεται τους διεστραμμένους, ενώ στους δικαίους τα μυστικά του φανερώνει. Στο σπίτι του ασεβή είναι η κατάρα του Κυρίου, ενώ την κατοικία των δικαίων την ευλογεί. Εναντιώνεται στους αλαζόνες, ενώ δείχνει αγάπη στους ταπεινούς. Τη δόξα θα κληρονομήσουν οι σοφοί, ενώ η υπερηφάνεια των ανοήτων θα φέρει σε αυτούς ατιμία. Παροιμίες, κεφάλαιο τέταρτο. Παιδιά μου, τη διδαχή ακούστε ενός πατέρα και δώστε προσοχή, τη σοφία για να γνωρίσετε. Αυτό που σας διδάσκω είναι καλό. Το νόμο μου μην τον εγκαταλείψετε. Γιατί κι εγώ ήμουν το καλό παιδί για τον πατέρα μου, στη μάνα μου πολύ αγαπητός. Αυτός τότε με δίδασκε και μου έλεγε: «Να τα κρατάει τα λόγια μου η καρδιά σου. Τις εντολές μου φύλαγε και θα ζήσεις. Απόκτησε σοφία, φρόνηση απόκτησε. Μη λησμονείς τα λόγια μου και απ' αυτά μην ξεστρατίζεις. Μην την εγκαταλείπεις τη σοφία και αυτή θα σε φυλάει. Αγάπα την και θα σε προστατεύει. Το πρώτο είναι η σοφία. Απόκτησέ την και πιότερο από κάθε τι απόκτησε τη φρόνηση. Αγάπησέ την και αυτή θα σε υψώσει. Θα γίνει η δόξα σου όταν θα την αγκαλιάσεις. Θα βάλεις το κεφάλι σου της ομορφιά στεφάνι. Θα σου χαρίσει στέμα ένδοξο. Άκουγέ μου με προσοχή και δέξου τα λόγια μου και θα πληθύνουνε τα χρόνια της ζωής σου. Το δρόμο της σοφίας σου διδάσκω, σε ίσια μονοπάτια σου οδηγώ. Δεν θα δυσκολευτούν τα βήματά σου όταν βαδίζεις και αν τρέχεις πρόσκομα δεν θα βρεις. Κράτα σφιχτά τη διδαχή, μην την αφήσεις και φύλαγέ την
γιατί αυτή είναι η ζωή σου. Τον ασεβόν το δρόμο μη τον πάρεις, στην οδό μη βαδίσεις των κακών. Απόφυγέ την, από εκεί να μην πηγαίνεις. Απομακρύνσου από αυτήν και διάβαινε απελού. Γιατί αυτοί δεν ησυχάζουν αν το κακό δεν κάνουν. Ο ύπνος δεν τους παίρνει αν δεν βλάψουν κάποιον. Τρών την ασέβεια σαν ψωμί και σαν κρασί την αδικία πίνουν. Η ζωή των δικαίων είναι σαν της αυγής το φως που φέγγει όλο και πιότερο ώσπου να γίνει μέρα. Αλλά η ζωή των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι. Δεν ξέρουνε που θα σκοντάψουν. Γιέ μου, όσα σου λέω να τα προσέχεις, τα λόγια μου να ακούς. Ας μην απομακρύνονται από τη θύμησή σου, στα βάθη της καρδιάς σου φύλαξέ τα. Γιατί τα λόγια αυτά δίνουν ζωή σ' όσους τα βρίσκουν και γίνονται γιατριά σ' ολόκληρο το σώμα τους. Πρόσεχε ακόμα πιο πολύ τις μύχες σκέψεις της καρδιάς σου, γιατί από αυτήν καθορίζεται η ζωή. Μην αφήσεις το στόμα σου διεστραμμένα να πει λόγια. Ποτέ σου ψέματα μην πεις. Κοίτα κατευθείαν μπροστά με καθαρή συνείδηση. Κανόνιζε το διάβα της πορείας σου και οι δρόμοι σου όλοι θα είναι σταθεροί. Αριστερά ή δεξιά μην παρεκκλίνεις. Παίρνε τα πόδια σου μακριά από το κακό. Παροιμίες, κεφάλαιο 5. Δώσε την προσοχή σου, γιέ μου, σε αυτά που σου λέει η σοφία μου στα λόγια της φρόνησής μου. Τότε θα φέρεσαι στοχαστικά, γνώση τα λόγια σου θα φανερώνουν. Τα χείλη της γυναίκας του άλλου στάζουν μέλι και μαλακά σαν λάδι βγαίνουν τα λόγια από το στόμα της. Στο τέλος όμως γίνεται πικρή σαν αψιθιά και κοφτερή σαν ξύφος δίκοπο. Τα πόδια της φέρνουν στο θάνατο. Τα βήματά της οδηγούν στον Άδη. Δε βαδίζεις το δρόμο της ζωής. Άστα την πορεία της, δεν ξέρει που πηγαίνει. Και τώρα, ακούστε με παιδιά και ποτέ μην ξεχνάτε αυτά που σας λέω. Τράβα το δρόμο σου μακριά από αυτήν κι ούτε την πόρτα του σπιτιού της μην πλησιάσεις. Αλλιώς θα χάσεις την υπόλοιψή σου και τη ζωή σου από τον άσπλαχνο σύζυγό της. Άλλοι θα χορτάσουν με τα δικά σου αγαθά και οι κόποι σου θα πάνε σε ξένο σπιτικό. Θα στενάζεις όταν θα έρθει το τέλος σου. Το σώμα σου και η σάρκα σου θα διολύονται και εσύ θα λες. Γιατί δεν θέλησα ποτέ να διορθωθώ? Πώς η καρδιά μου περιφρόνησε τον έλεγχο? Πώς και δεν άκουσα των δασκαλών μου τη φωνή και δεν έδωσα προσοχή σε εκείνους που μου συμβουλεύαν? Λίγο έλειψε να καταντροπιαστώ δημόσια. Απ' τη δική σου στέρνα πίνε το νερό, πίνε νερό που αναβλύζει από το πηγάδι σου. Γιατί να χύνονται έξω οι πηγές σου και τα ριάκια των νερών σου στις πλατείες? Μόνο δικά σου ας είναι, με τους ξένους μην τα μοιράζεσαι. Συνέχισε να χαίρεσαι με τη γυναίκα που παντρεύτηκε στα νιάτα σου. Ευλογημένη να είναι και να αποκτήσει πολλά παιδιά. Να είναι για σένα σαν ελάφι αγαπητό, ζαρκάδι τρισχαριτωμένο. Ας σε ποτίζουν πάντοτε οι μαστοί της με την αγάπη της να εφραίνεσαι. Γιέ μου, γιατί να ευχαριστιέσαι με γυναίκα ξένη και να αγκαλιάζεις κόρφο άγνωστης? Ο Κύριος βλέπει τους δρόμους όλων των ανθρώπων. Εκείνος εξετάζει ό,τι κι αν κάνουν.
τον ασεβή τον παγιδεύουν οι ανομίες του και τα δεσμά της αμαρτίας του τον σφίγγουν. Και θα πεθάνει, γιατί δεν έχει αυτό έλεγχο. Απ' τη μεγάλη του αφροσύνη θα χαθεί. Παροιμίες, κεφάλαιο έκτο. Αν μπήκες γέ μου εγγυητής για κάποιον φίλο σου, αν έδωσες το χέρι και υποσχέθηκες για λογαριασμό ξένου, αν παγιδεύτηκες με τα ίδια σου τα λόγια, αν δεσμεύτηκες με την υπόσχεση που έδωσες, τότε να τι θα κάνεις για να γλιτώσεις, μια κέπεσες του φίλου σου τα χέρια. Πήγαινε ταπεινώσου και παρακάλα τον επίμονα. Μην αφήσεις να σε πάρει ο ύπνος. Τα βλέφαρά σου μη τα βαρύνει ο νισταγμός. Ελευθερώσου όπως το ζαρκάδι από το χέρι του παγιδευτή, σαν το πουλί από το κυνηγού το χέρι. Τράβα τεμπέλι στο μυρμήγκι. Κοίταξε πώς δουλεύει και γίνε σοφός. Αυτό δεν έχει ούτε αρχηγό, ούτε επιστάτη, ούτε αφεντικό. Κι όμως, το καλοκαίρι εξασφαλίζει την τροφή του. Προμήθειες συγκεντρώνει τον καιρό του θερισμού. Τεμπέλι, ως πότε θα κοιμάσαι, πότε από τον ύπνο σου θα σηκωθείς, λίγος ακόμα ύπνος, λίγη νύστα, λίγο τα χέρια να σταυρώσεις για να αναπαυτείς και θα έρθει φτώχεια ξαφνικά σαν το ληστή και η δυστυχία σαν άνδρας οπλισμένος. Ο κακός και αμαρτωλός άνθρωπος τριγυρνάει λέγοντας πράγματα διεστραμμένα. Νεύματα κάνει με τα μάτια του, σήματα δίνει με τα πόδια του, νοήματα με τα δάχτυλά του. Μες στο μυαλό του υπάρχουν πονηριές. Το κακό πάντα σχεδιάζει, σπέρνει διχόνοιες. Γι' αυτό και θα έρθει ξαφνικά η καταστροφή του, θα συνδρυθεί με μιας και ανεπανόρθωτα. Είναι 6 πράγματα που τα μισεί ο Κύριος. Μάλιστα 7 που είναι αδύνατο να τα ανεχτεί. Μάτια αλαζονικά. Γλώσσα που λέει ψέματα. Χέρια που αθώο χύνουν αίμα. Μυαλό που μηχανεύεται σχέδια αμαρτωλά. Πόδια που τρέχουν στο κακό. Μάρτυρα ψεύτη που διαδίδει ψέματα. Και εκείνον που διχόνοιες παίρνει ανάμεσα στους αδερφούς. Τις εντολές γέ μου φύλαγε του πατέρα σου και της μητέρας σου τη διδασκαλία, μην την περιφρονείς. Κράτατες πάντα σταθερά μες στην καρδιά σου και στο λαιμό σου γύρω κρεμασένες. Θα σ' οδηγούν όταν βαδίζεις. Θα σε φιλάνε όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς μαζί σου θα συνομιλούν. Λιχνάρι είναι των γονέων οι εντολές, η διδαχή τους φως και της παιδαγωγίας τους οι επιπλήξεις, δρόμος που στη ζωή οδηγεί. Αυτές σε προφυλάτουν από την κακή γυναίκα, από τις κολακίες της γυναίκας του άλλου. Μη σου σκλαβώσει με την ομορφιά της την καρδιά, με τις ματιές της μη σε χμαλωτήσει. Γιατί η πόρνη αρκείται σε ένα κομμάτι μονάχα ψωμί, ενώ η μιχαλίδα γυρεύει να σου πάρει μια ζωή πολύτιμη. Μπορεί κανείς φωτιά να βάλει μες στον κόρφο του δίχως τα ρούχα του όλα να καούν? Μπορεί κανείς να περπατήσει πάνω σε κάρβουν αναμένα κι όμως τα πόδια του να μην καούν? Το ίδιο είναι και με αυτόν που πάει με τη γυναίκα του πλησίον. Όποιος και να είναι που θα την αγγίξει, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Δεν λογαριάζουν για αθώο τον κλέφτη που κλέβει για να χορτάσει την πείνα του. Όταν πιαστεί, πληρώνει στο επταπλάσιο και όλα τα υπάρχοντα του σπιτικού του δίνει. Όποιος μοιχεία διαπράττει, είναι άμυαλος. Είναι ό,τι πρέπει για να καταστρέψει τη ζωή του. Θα τον χτυπήσουν και θα τον ατιμάσουν.
θα υποφέρει και η ντροπή του ποτέ δεν θα σβηστεί. Γιατί η ζηλοτυπία ανάβει τη μανία στο σύζυγο και θα είναι ανελαίητος τη μέρα της εκδίκησης. Κανένα αντάλλαγμα δεν θα δεχτεί. Όσα και να του δώσεις δώρα, αυτός θα μείνει ανένδοτος. Παροιμίες, κεφάλαιο 7. Τα λόγια μου να τα θυμάσαι, γέ μου, και μάζευε τις εντολές μου μέσα σου. Κοίταξε να τηρείς τις εντολές μου και θα ζήσεις. Τη διδαχή μου να φυλάς, καθώς την κόρη των ματιών σου. Πέρασέτε στο χέρι σου σαν δαχτυλίδι. Στην πλάκα της καρδιάς σου χαραξέτες. Πες τη Σοφία αδελφή σου και ονόμασε τη φρόνηση στενή σου συγγενή. Κι αυτές θα σε φυλάνε από τη γυναίκα του άλλου, από την πόρνη που πλανεύει με τα λόγια της. Καθώς καθόμουν στο σπιτιού μου το παράθυρο και κοίταζα μέσα από το δικτυωτό, είδα τους αφελείς τους νεαρούς και ανάμεσά τους πρόσεξα έναν ανόητο. Περνούσε στη γωνιά κοντά του δρόμου και προς το σπίτι βάδιζε τις πόρνες. Ήτανε βράδυ. Κόντευε νύχτα και έπεφτε το σκοτάδι. Και να, τον πλησιάζει μια γυναίκα με εμφάνιση πόρνης και στην καρδιά της πονηριά. Είναι τολμηρή και αδιάντροπη. Τα πόδια της δεν την κρατούν στο σπίτι. Πότε στο δρόμο, πότε στην πλατεία, παραμονεύει σε κάθε γωνιά. Πιάνει τον νεαρό, τον φυλάει και του λέει με ύφος ανέσχυτο. Πρόσφερα σήμερα θυσίες ευχαριστήριες για να ξεπληρώσω ένα χρέος μου και έχω στο σπίτι κρέας από τις θυσίες. Γι' αυτό βγήκα για να σε συναντήσω. Ήθελα να σε γνωρίσω και να, σε βρήκα. Έχω στρώσει το κρεβάτι μου με παπλώματα και με πολύχρωμα αιγυπτιακά σεντόνια και αρωμάτισα το στρώμα μου με σμύρνα, αλόη και κινάμωμα. Έλα να μεθύσουμε από έρωτα ως το πρωί, την Ιδονίας χαρούμε. Δεν είναι σπίτι ο άντρας μου. Έφυγε για ταξίδι μακρινό. Πήρε μαζί του το πονγκί για τα χρήματα. Δεν πρόκειται να γυρίσει σπίτι προτού περάσουν 2 εβδομάδες. Με τα πιστικά της λόγια τον ξεμυαλίζει. Με τις κολακίες της τον αποπλανάει. Εκείνους απερίσκεπτα την ακολουθεί, όπως το βόδι που το πάνε στη σφαγή και όπως πιάνεται το ελάφι στην παγίδα, χωρίς να ξέρει ότι η ζωή του κινδυνεύει, ώσπου ένα βέλος το σηκώτη του να διαπεράσει και στο δίχτυ να πέσει σαν πουλί. Και τώρα, ακούστε με παιδιά μου, τα λόγια μου προσέξτε. Ας μην παρασυρθεί η καρδιά σας από γυναίκα σαν κι αυτή. Στα μονοπάτια της μην παραπλανηθείτε. Αυτή έκανε πολλούς να πέσουν πληγωμένοι και αμέτρητη είναι εκείνη που εξαιτία της σκοτώθηκαν. Δρόμος που πάει στον Άδη είναι το σπίτι της. Δρόμος που κατεβαίνει στο θανάτου τα δώματα. Παροιμίες, κεφάλαιο 8. Εκείνη που φωνάζει δεν είναι η Σοφία. Δεν είναι η φρόνηση που υψώνει τη φωνή. Στέκεται στα υψώματα πάνω από το δρόμο, κατά μεσή στο σταυροδρόμι. Στις πύλες πλάι, στην είσοδο της πόλης και στον πυλόν το πέρασμα φωνάζει, δυνατά. Σε σας φωνάζω άνθρωποι, στο γένος όλο των ανθρώπων απευθύνομαι. Εσείς οι ανώριμοι, μάθετε να διακρίνετε και εσείς οι ανόητοι, λογικευτείτε. Ακούστε και θα πω σπουδαία πράγματα.
από τα χείλη μου θα βγούνε λόγια συνετά. Το στόμα μου κηρύττει την αλήθεια και είναι το ψέμα μισητό στα χείλη μου. Τα λόγια όλα που βγαίνουν από το στόμα μου είναι λόγια σωστά. Δεν είναι τίποτε σε αυτά πονηρό ή διαστραμμένο. Όλα είναι καθαρά για εκείνον που έχει νου και όλα σωστά για εκείνους που έχουν γνώση. Τη διδαχή μου προτιμήστε την από τα σήμη, τη γνώση από το χρυσάφι το εκλεκτό. Γιατί η σοφία είναι καλύτερη από τα πολύτιμα πετράδια και απ' όλα αξίζει πιότερο τα πράγματα τα πιο ακριβά. Εγώ, η σοφία, κατοικώ με τη φρόνηση του στοχασμού τη γνώση την κατέχω. Όποιος τον Κύριο σέβεται, το κακό το απεχθάνεται. Μισώ την έπαρση και την υπεροψία. Το δρόμο τον κακό, το στόμα που διαστρέφει. Κάνω σχέδια και τα ολοκληρώνω. Σε μένα υπάρχει και η σύνεση και η δύναμη. Με τη βοήθειά μου οι ηγεμόνες κυβερνάνε, οι μεγιστάνες και όλοι όσοι κρίνουνε στη γη. Εγώ, η σοφία, αγαπώ αυτούς που μ' αγαπάνε και όλοι με βρίσκουν όσοι με αναζητούν. Μαζί μου κουβαλώ πλούτη και δόξα, πολύτιμα αγαθά και ευτυχία. Καλύτερος είναι ο καρπός μου από το χρυσάφι το καθαρό και ό,τι από μένα βγαίνει είναι καλύτερο και από το σήμι το εκλεκτό. Στο δρόμο περπατώ της δικαιοσύνης, μέσα από τα σταυροδρόμια της, για να προσφέρω πλούτη σε αυτούς που μ' αγαπούν και τα ταμεία τους να γεμίσουν. Ο Κύριος με δημιούργησε πριν από τα έργα του όλα, το πρώτο από τα έργα του από πολύ παλιά. Δημιουργήθηκα πριν από τους αιώνες, αρχή-αρχή, προτού να υπάρξει γη. Γεννήθηκα όταν ακόμα δεν υπήρχαν οι άβυσσοι, προτού να γίνουν οι πηγές οι νερομάνες. Πριν να θεμελιωθούν τα βουνά και πριν υπάρξουν λόφοι, εγώ γεννήθηκα. Δεν είχε ακόμη κάνει ούτε τη γη, ούτε τους κάμπους, ούτε τον πρώτο κόκο από το σύνολο του σύμπαντος. Ήμουν εκεί όταν στέργιωνε τους ουρανούς, όταν χάραζε κύκλο τον ορίζοντα στο πρόσωπο του ωκεανού, όταν ψηλά τα νέφη στέργιωνε και ορμητικά αναβρίζαν τις αβύσσου οι πηγές, όταν έβαζε όριο στη θάλασσα ώστε να μην το ξεπερνάνε τα νερά, όταν της γης έβαζε τα θεμέλια, τότε ήμουν κοντά του σαν μικρό παιδί και ήμουν η καθημερινή του ευχαρίστηση, ενώ στην παρουσία του χαιρόμουν ακατάπαυστα. Χαιρόμουν στις δικής του γης την οικουμένη και ήμουν ευτυχισμένη στους ανθρώπους ανάμεσα. Και τώρα ακούστε με, παιδιά. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που τηρούν τις εντολές μου. Τη διδαχή μου ακούστε και θα γίνετε σοφοί. Μην την εγκαταλείπετε. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που με ακούει, που ξαγρυπνάει καθημερινά μπροστά στην πόρτα μου και που στις θύρας μου προσμένει το κατόφλι. Πράγματι, εκείνος που με βρίσκει, βρίσκει τη ζωή και του Κυρίου έχει την εύνοια. Μα εκείνος που με ξαστοχάει, τον εαυτό του βλάπτει. Αυτός που με μισεί, αγαπά το θάνατο. Παροιμίες, κεφάλαιο ένατο. Η Σοφία έχτισε το σπίτι της με τους 7 ωραίους στήλους του. Τα ζώα της έσφαξε, το κρασί της ανάμιξε και έστρωσε το τραπέζι της. Έστειλε τις δούλες της και καλεί πάνω από τα ψηλώματα της πόλης. «Ο αμαθής ας έρθει κατά δω» και στους ανόητους λέει. «Ελάτε, φάτε από το ψωμί μου και πιέστε από το κρασί που ανάμιξα. Εγκαταλείψτε την αμάθεια και θα ζήσετε. Βαθίστε ίσια στις νόησεις στο δρόμο. Όποιος διορθώνει χλεβαστή, τις προσβολές του θα δεχτεί και όποιος ελέγχει ασεβή, δέχεται κατηγόριες. Μην τον διορθώνεις τον χλεβαστή γιατί θα σε μισήσει.
σοφό να ελέγχεις και θα σε αγαπήσει. Στο σοφό δώσε αφορμή και πιότερο σοφός θα γίνει. Τον δίκιο δίδαξε και πιότερα θα μάθει. Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Βάση της νόησης είναι η γνώση του Άγιου Θεού. Χάρη σε μένα τη σοφία, θα αυξηθούν οι μέρες σου και ζωής χρόνια θα σου προσθεθούν. Σοφός αν γίνεις, θα είναι για το δικό σου το καλό. Αν είσαι υπερόπτης, πάλι εσύ θα υποφέρεις. Η ανοησία μοιάζει με γυναίκα αδιάντροπη κι άμυαλη, δίχως γνώση. Στην πόρτα του σπιτιού της κάθεται σε θρόνο, στις πόλεις τα ψηλώματα. Και τους διαβάτες προσκαλεί που ίσια τραβούν στο δρόμο τους. Όποιος είναι άμυαλος ας έρθει κατά δω, και στον ανόητο λέει. Τα κλεμμένα νερά είναι γλυκά και το ψωμί που τρώγεται κρυφά είναι ευχάριστο. Μα αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι εκεί ο θάνατος και ότι οι καλεσμένοι της πάνε στα βάθη του Άδη. Παροιμίες, κεφάλαιο 10. Παροιμίες του Σολομώντα. Ο σοφός γιος είναι χαρά για τον πατέρα του και ο γιος ο ανόητος της μάνας του η λύπη. Δεν ωφελούν οι θησαυροί που μανομία αποκτήθηκαν, αλλά η τιμιότητα από το θάνατο λυτρώνει. Δεν θα αφήσει ο Κύριος τον δίκαιο να πεινάσει, αλλά θα αρνηθεί να εκπληρώσει την επιθυμία των αδιφάγων ασεβών. Το χέρι του τεμπέλικου φέρνει φτώχεια, ενώ το χέρι του φιλόπονου πλωτίζει. Όποιος το καλοκαίρι αποθηκεύει, είναι γιος συνετός. Μα όποιος τον καιρό του θερισμού κοιμάται, είναι γιος ανάξιος. Είναι ευλογίες το κεφάλι του δικαίου, ενώ αδικία ξεχυλίζει από το στόμα των ασεβών. Εγκόμια συνοδεύουν του δικαίου τη θύμηση, ενώ των ασεβών το όνομα θα χαθεί. Του σοφού η καρδιά δέχεται τις συμβουλές, ενώ όποιος λέει ανοησίες ξεπέφτει. Όποιος ζει με εντυμότητα, με σιγουριά βαδίζει, ενώ όποιος υποκρίνεται θα φανερωθεί. Όποιος με τα μάτια ανέβει υποκριτικά, λύπη προκαλεί, και όποιος λέει ανοησίες θα ξεπέσει. Πηγή ζωής είναι το στόμα του δικαίου, ενώ αδικία ξεχυλίζει από το στόμα των ασεβών. Το μίσος διαμάχες προξενεί, αλλά τα λάθη όλα η αγάπη τα σκεπάζει. Στο φρόνιμου τα χείλη η σοφία κατοικεί, του ανόητου η ράχη χρειάζεται ραβδί. Τη γνώση του ο σοφός την αποθησαυρίζει, ενώ τα λόγια του άφρονα φέρνουν καταστροφή. Τον πλούσιο τα πλούτη του γερά τον προστατεύουν, ενώ η φτώχεια του φτωχού είναι η καταστροφή του. Τα έργα των δικαίων στη ζωή οδηγούν, των ασεβών τα κέρδη πάνε στην αμαρτία. Αυτός που δέχεται να τον διορθώνουν είναι στο δρόμο της ζωής, ενώ αυτός που την επίπληξη ξεχνάει αποπλανιέται. Όποιος το μίσος του το κρύβει είναι υποκριτής. Όποιος συκοφαντεί είναι ανόητος. Μες στην πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Μα όποιος τη γλώσσα του δαμάζει είναι σοφός. Τα λόγια του δικαίου ασήμι εκλεκτό, ενώ η καρδιά των ασεβών καμιά δεν έχει αξία. Τα λόγια των δικαίων καθοδηγούν πολλούς, αλλά πεθαίνουν οι άφρονες από την ανοησία τους. Πλούτο χαρίζει του Κυρίου η ευλογία, δεν την ακολουθεί θλίψη καμιά. Για τον κουτό είναι απόλαυση εσχρές να κάνει πράξεις, μα για τον άντρα το σοφό φρόνημα να ενεργεί. Ό,τι φοβάται ο ασεβής απάνω του θα πέσει, μα θα εκπληρωθεί του δίκαιου η ευχή.
Όπως περνάει ο σύφουνας, χάνεται ο ασεβής, ενώ ο δίκαιος σταθερός παντοτινά θα μένει. Στείλε τεμπέλη σε δουλειά και θα τον νιώσεις όπως τα δόντια νιώθουνε το ξύδι, όπως τα μάτια τον καπνό. Όποιος τον Κύριο σέβεται, οι μέρες το αυξένουν, αλλά τον ασεβών τα χρόνια λιγοστεύουν. Η ελπίδα των δικαίων στη χαρά οδηγεί, ενώ τον ασεβών η ελπίδα θα χαθεί. Ο δρόμος του Κυρίου είναι οχυρό για τους ακέραιους, για αυτούς που κάνουν το κακό είναι καταστροφή. Ο δίκαιος δεν θα σαλευτεί ποτέ, ενώ τη χώρα οι ασεβείς δεν θα την κατοικήσουν. Λόγια σοφίας βλασταίνουν από το δικαίου το στόμα, ενώ θα αποκοπεί η γλώσσα που λέει ψέματα. Τα χείλη του δικαίου είναι γεμάτα χάρη, των ασεβών το στόμα γεμάτο ψέματα. Παροιμίες, κεφάλαιο ενδέκατο. Ζυγαριά που κλέβει τη μισή ο Κύριος, ενώ το ζύγι το σωστό είναι ευχαρίστησή του. Όταν έρχεται η έπαρση, θα έρθει και η κατεσχήνη, ενώ η σοφία είναι με τους ταπεινούς μαζί. Οι ίσχυοι άνθρωποι έχουν την εντιμότητά τους να τους οδηγεί, ενώ τους δολερούς η πονηριά τους θα τους καταστρέψει. Τα πλούτη είναι ανώφελα την ημέρα της κρίσης, ενώ η δικαιοσύνη λυτρώνει από το θάνατο. Η δικαιοσύνη του ακέραιου ανθρώπου του εξομαλύνει τη ζωή, ενώ ο ασεβής θα καταστραφεί από την ασέβειά του. Γλιτώνει η δικαιοσύνη τους ανθρώπους που είναι ευθύς, ενώ οι παράνομοι από την απληστία τους πιάνονται σε παγίδα. Όταν πεθαίνει ο ασεβής, χάνεται και η ελπίδα του. Χάνονται και οι προσδοκίες που στηρίχτηκαν στα πλούτη. Ο δίκαιος λυτρώνεται από τη θλίψη του και ο άνομος αντί γι' αυτό μέσα στη θλίψη πέφτει. Με τα λόγια του ο ασεβής το διπλανό του καταστρέφει, αλλά οι δίκαιοι χάρη στη γνώση θα σωθούν. Όταν οι δίκαιοι ευτυχούν, η πολιτεία γιορτάζει και στο ασεβή τον όλεθρο ακούγονται κραυγές χαράς. Όταν την πόλη τους την ευλογούνε οι ευθύς, αυτή δοξάζεται, ενώ γκρεμίζεται με τις κουβέντες των ασεβών. Ο ανόητος χλεβαστικά μιλάει για τον πλησίον του, μα ο συνετός σωπαίνει. Αυτός που τριγυρνάει και λέει πολλά και ανώφελα, δεν μπορεί να κρατήσει μυστικό, ενώ ο έμπιστος άνθρωπος λέξη γύρω δεν λέει. Χωρίς διακυβέρνηση σοφή, ο λαός ξεπέφτει. Ενώ όπου οι σύμβουλοι είναι πολλοί, εκεί είναι ασφάλεια. Όποιος για ξένον μπαίνει εγγυητής, κακό δικό του. Μα εκείνος που διστάζει να μπλεχτεί, είναι πιο ασφαλής. Γυναίκα που έχει χάρες, τιμή κερδίζει. Και εκείνος που έχει δύναμη, πλούτο κερδίζει. Ο άνθρωπος ο καλοκάγαθος κάνει καλό στον εαυτό του, ενώ το ίδιο του το σώμα βλάπτει αυτός που είναι σκληρός. Ο ασεβής κερδίζει ψεύτικο μισθό, μα αυτός που σπέρνει δικαιοσύνη βέβαιη θα έχει ανταπόδοση. Έτσι η δικαιοσύνη στη ζωή οδηγεί, μα όποιος το κακό ακολουθεί στο θάνατο πηγαίνει. Ο Κύριος μισεί τους διεστραμμένους, ενώ του είναι ευχάριστοι όσοι είναι ακέραιοι στη ζωή τους. Βέβαιο είναι πως ο κακός δεν θα μείνει ατιμόρυτος, μα των δικαίων οι απόγονοι θα γλιτώσουν.
ό,τι είναι χρυσός κρίκος στη μύτη γουρουνιού, το ίδιο γυναίκα όμορφη που η φρόνηση της λείπει. Η επιθυμία των δικαίων βγαίνει μονάχα σε καλό, το να σεβώνει ελπίδες στην οργή καταλήγου. Ένας μοιράζει απλόχερα και πιότερο πλουτίζει, κι άλλος μαζεύει αχόρταγα και πιότερο φτωχαίνει. Ο γενναιόδωρος θα ευημερήσει, κι όποιος νερό προσφέρει κι αυτός θα ποτιστεί. Αυτός που κρύβει το σιτάρι κατάρα θα έχει από το λαό, ενώ ευλογίες θα έχει αυτός που το πουλάει. Εκείνος που στοχεύει στο καλό την εύνοια κερδίζει, μα το κακό θα πέσει πάνω σε αυτόν που το επιδιώκει. Όποιος στα πλούτη το εμπιστεύεται θα πέσει σαν φύλλο το φθινόπωρο, ενώ οι δίκαιοι θα βλασταίνουν σαν φυλλωσιά το καλοκαίρι. Όποιος βλάφτει το σπίτι του αέρα θα κληρονομήσει, και δούλος ο ανόητος θα είναι στο μυαλωμένο. Ο καρπός του δικαίου είναι δέντρο ζωής, και είναι σοφός αυτός που πείθει τους ανθρώπους. Αν έχει ο δίκαιος στη γη την ανταπόδοσή του, πόσο μάλλον ο ασεβής και ο αμαρτωλός. Παροιμίες, κεφάλαιο 12. Εκείνος που αγαπάει να τον διορθώνουνε, τη γνώση αγαπάει. Εκείνος όμως που τον έλεγχο μισεί, είναι ανόητος. Ο καλός έχει του Κυρίου την εύνοια. Τον δολοπλόκο ο Κύριος θα τον καταδικάσει. Δεν θα στεριώσει με την ανομία ο άνθρωπος, μα οι δίκαιοι θα μείνουν ακλόνητοι σαν δένδρο με βαθιές ρίζες. Η ενάρετη γυναίκα είναι στεφάνι για τον άνδρα της, μα η γυναίκα η αισχρή είναι στα κόκαλά του αρρώστια. Οι σκέψεις των δικαίων είναι ειλικρινείς, ενώ των ασεβών τα σχέδια δολερά. Των ασεβών τα λόγια είναι νέδρες φωνικές, αλλά τα λόγια των δικαίων σώζουν τους άλλους από το θάνατο. Πέφτουν οι ασεβείς και εξαφανίζονται, μα των δικαίων το σπιτικό μένει για πάντα. Τον άνθρωπο τον επαινούν αν είναι συνετός, και εκείνον που έχει διεστραμμένο νου θα τον περιφρονούν. Καλύτερα να ζεις απλά και να έχεις ένα μόνο δούλο, παρά να κάνεις το σπουδαίο και να σου λείπει το ψωμί. Ο δίκαιος φροντίζει και για τα ζωντανά του ακόμα, μα η ασεβής είναι άσπρα. Όποιος εργάζεται τη γη του χορταίνει το ψωμί, μα όποιος πράγματα γυρεύει μάταια είναι ανόητος. Ο ασεβής ζηλεύει τον κακόν τα κέρδη. Ο δίκαιος όμως έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχει. Με τα αμαρτωλά τα λόγια παγιδεύεται ο κακός, αλλά ο δίκαιος γλιτώνει από τη θλίψη. Με τα καλά τα λόγια που λέει ο άνθρωπος χορταίνει αγαθά. Καθένας αμείβεται ανάλογα με τα έργα του. Στα μάτια του ανόητου είναι πάντα σωστός ο δρόμος του, ενώ ο σοφός ακούει τις συμβουλές. Την οργή του ο ανόητος τη φανερώνει αμέσως. Ο συνετός αντίθετα αψηφάει την προσβολή. Αυτός που την αλήθεια λέει, το δίκαιο διακηρύσει. Ο ψευδομάρτυρας την αδικία υπηρετεί. Του φλίαρου τα λόγια πληγώνουν σαν το δίκοπο σπαθί, και των σοφών τα λόγια θεραπεύουν. Η αλήθεια μένει ζωντανή για πάντα, ενώ το ψέμα διαρκεί μονάχα μια στιγμή. Εξαπατούν τον εαυτό τους εκείνοι που μηχανεύονται κακό για τους άλλους, μα εκείνοι που για την ειρήνη νοιάζονται έχουν χαρά. Κακό κανένα δεν θα βρει το δίκαιο, αλλά τους ασεβείς συμφορές θα τους σκεπάσουν. Ο Κύριος απεχθάνεται τους ψεύτες, μα του είναι ευχάριστη
αυτοί που ζουν με την αλήθεια. Ο άνθρωπος ο συνετός τη γνώση του δεν την προβάλλει, ενώ διαφημίζουν την ανοησία τους οι ανόητοι. Όσοι δουλεύουν σκληρά θα εξουσιάζουν, ενώ οι τεμπέλιδες θα είναι υποτελείς. Η έγνοια μέσα στην καρδιά τον άνθρωπο τον καταβάλει, ενώ ένας λόγος όμορφος του δίνει τη χαρά. Ο δίκαιος δρόμος έχει καλό τέλος, ενώ ο δρόμος των ασεβών είναι παραπλανητικός. Ο τεμπέλης κυνηγός δεν πιάνει τίποτα, ενώ ο εργατικός άνθρωπος είναι θησαυρός για τους γύρους του. Στο δρόμο της δικαιοσύνης είναι η ζωή, ενώ τον ασεβόν ο δρόμος οδηγεί στο θάνατο. Παροιμίες, κεφάλαιο 13. Δέχεται ο γιος που είναι σοφός την πατρική τη διδαχή, μα ο αλαζόνας δεν λογαριάζει επίπληξη. Αυτός που λέει λόγια καλά χορταίνει τα αγαθά, ενώ οι ασεβείς διψούν για βία. Όποιος τα λόγια του φυλάγεται, φυλάει τη ζωή του. Όποιος μιλάει αλόγιστα, πηγαίνει στο χαμό. Ό,τι κι αν επιθυμεί ο οκνός, δεν μπορεί και να το έχει, ενώ εκπληρώνονται οι πόθοι εκείνων που μοχθούν. Μισεί ο δίκαιος στις ψεύτικες κουβέντες, μα του ασεβή τα λόγια είναι απεχθή και πέσχυν. Η δικαιοσύνη προστατεύει όποιον πορεύεται με φθήτητα, μα η ασέβεια τον αμαρτωλό τον καταστρέφει. Ένας κάνει τον πλούσιο και τίποτα δεν έχει, κι άλλος φαίνεται φτωχός και έχει αγαθά πολλά. Μπορεί ο πλούσιος με τα πλούτη του να γλιτώσει τη ζωή του, μα το φτωχό κανένας να τον εκβιάσει δεν μπορεί. Η ζωή των δικαίων είναι σαν φως που λάμπει, ενώ τον ασεβών η ζωή λιχνάρι είναι που σβήνει. Μονάχα από την αλαζονία προέρχεται η διχόνια, ενώ η σοφία είναι με εκείνους που δέχονται τις συμβουλές. Πλούτοι που αποκτήθηκαν με δόλο θα λιγοστέψουν, μα αυτός που λίγο-λίγο τα μαζεύει με τον κόπο του τα κάνει και αυξένουν. Ελπίδα που αναβάλλεται την καρδιά την τσακίζει, μα ο πόθος που εκπληρώνεται δίνει νέα ζωή. Όποιος στη συμβουλή περιφρονεί αφανίζεται, μα αυτός που υπακούει στην εντολή θα ανταμυφθεί. Η διδαχή ενός σοφού είναι πηγή ζωής, που απομακρύνει από τις παγίδες του θανάτου. Η φρονιμάδα του ανθρώπου του αγαθού τον κάνει αξιοσέβαστο, ενώ των παρανόμων είναι σκληρή η ζωή. Κάθε φρόνιμος άνθρωπος σκέφτεται πριν ενεργήσει, ενώ ανόητος επιδεικνύει την ανοησία του. Κακόπιστος απεσταλμένος δυστυχία προκαλεί, ενώ ο πιστός αγγελιαφόρος φέρνει ειρήνευση. Φτώχεια και σχήνη θα έχει εκείνος που διόρθωση δεν δέχεται, ενώ αυτός που δέχεται τον έλεγχο θα τιμηθεί. Ο πόθος που εκπληρώνεται γλυκαίνει την ψυχή. Μα πού να ακούσει ο ανόητος να αφήσει τις κακίες του. Όποιος πηγαίνει με σοφούς μαζί, σοφός θα γίνει. Μα όποιος σ' ανόητον συντροφιές συχνάζει, θα χαθεί. Η δυστυχία ακολουθεί εκείνους που αμαρτάνουν, ενώ στους δίκαιους ευτυχία θα αποδοθεί. Κληρονομιά ο καλός αφήνει για τα εγγόνια του, μα τα αγαθά του αμαρτωλού κρατούνται για τον δίκαιο. Τ' άγωνα χωράφια των φτωχών πολλή τροφή παράγουν, κι όμως πολλοί από αυτούς καταστρέφονται, γιατί το δίκαιο τους περιφρονείται από τους πλουσίους. Όποιος λυπάται το ραβδί του, το γιο του δεν τον αγαπάει, μα εκείνος που τον αγαπάει ζητάει να τον διορθώσει. Ο δίκαιος τρώει και την πείνα του χορταίνει, μα η κοιλιά των ασεβών στέρηση δοκιμάζει. Παροιμίες, κεφάλαιο 14.
Η σοφή γυναίκα οικοδομεί το σπίτι της, η ανόητη με τα ίδια της τα χέρια τον γκρεμίζει. Όποιος με φθήτητα βαδίζει σέβεται τον Κύριο, ενώ όποιος παρεκτρέπεται τον καταφρονεί. Τα ίδια τα περήφανα λόγια του ανόητου τον βλάπτουν, ενώ τα λόγια των σοφών τους προφυλάσσουν. Εκεί που βόδια δεν υπάρχουν, το αμπάρι μένει αδιανό. Τα γερά βόδια είναι που φέρνουν τον άφθονο καλό καρπό. Μάρτυρας αξιόπιστος ποτέ δεν λέει ψέματα, μα άλλο ψευδομάρτυρας απ' την ψευτιά δεν ξέρει. Ζητάει ο περήφανος σοφία και δεν τη βρίσκει. Για εκείνον όμως που έχει νου, εύκολη είναι η γνώση. Φεύγα από τον ανόητο μακριά. Τα λόγια του δεν έχουν να σε διδάξουν γνώση. Του φρόνιμου η σοφία είναι να ξέρει το τι κάνει. Του ανόητου η ανοησία τον οδηγεί στην πλάνη. Οι ανόητοι συμφωνούν από κοινού για την αμαρτία τους, ενώ οι δίκαιοι για το καλό. Του κάθε ανθρώπου η καρδιά ξέρει τα βασανά της και ούτε μπορεί να μοιραστεί ο ξένος τη χαρά της. Το σπίτι των ασεβών θα καταστραφεί, ενώ των τίμιων ανθρώπων δεν κλονίζεται σκηνή. Μπορεί ένας δρόμος να φαντάζει για σωστός και όμως το τέλος του να οδηγεί στο θάνατο. Εκεί που γελάει ο άνθρωπος μπορεί να θλίβεται η καρδιά του και η χαρά μπορεί με λύπη να τελειώνει. Του πλανεμένου η καρδιά από τα έργα του χορταίνει και ο καλός ο άνθρωπος πολύ περισσότερο χορταίνει από τα δικά του. Ο απλοϊκός πιστεύει κάθε λόγο, μα ο φρόνιμος προσέχει πώς συμπεριφέρεται. Υπολογίζει το κακό σοφός και απομακρύνεται από αυτό. Μα ο ανόητος προχωρεί με σιγουριά γεμάτος. Αυτός που οργίζεται εύκολα ανοησίες κάνει. Κι όποιος με πανουργίες πορεύεται γίνεται μισητός. Οι αφελείς θα έχουν μερίδιο στην ανοησία, ενώ οι φρόνιμοι με γνώση στεφανώνονται. Οι κακοί θα προσπέφτουν μπροστά στους αγαθούς και οι ασεβείς χάρη θα ζητούν στις πόρτες των δικαίων. Ο φτωχός φρίκι προκαλεί ακόμα και στο σύντροφό του, ενώ οι φίλοι του πλωσίου είναι πολλοί. Όποιος περιφρονεί το διπλανό του αμαρτάνει, μα είναι καλότυχος αυτός που τους φτωχούς πλαχνίζεται. Τάχατε, δεν πλανιούνται όσοι σχεδιάζουν το κακό, μα θα κερδίσουν σεβασμό και εμπιστοσύνη όσοι σχεδιάζουν το καλό. Κάθε κουραστική εργασία φέρνει αυθονία, ενώ οι φλίαρες κουβέντες μονάχα στην ανέχεια οδηγούν. Για τους σοφούς ο πλούτος τους στεφάνει, για τους ανόητους στεφάνει ανοησία τους. Ο μάρτυρας σώζει ζωές όταν λέει την αλήθεια, ενώ ο ψευδομάρτυρας παραπλανάει τους ανθρώπους. Τον Κύριο ποιος σέβεται έχει ισχυρή ελπίδα και τα παιδιά του βρίσκουνε σε αυτόν καταφυγή. Ο σεβασμός στον Κύριο είναι πηγή ζωής, απομακρύνει από τις παγίδες του θανάτου. Ο πολυάριθμος λαός του βασιλιά είναι δόξα. Χωρίς λαό χάνεται και ο ηγεμόνας. Αυτός που το θυμό του συγκρατεί, πολύ έχει φρονιμάδα. Και όποιος αρπάζεται με μιας, δείχνει πως είναι ανόητος. Ζωή είναι για το σώμα η ήρεμη καρδιά, μα το μίσος είναι αρρώστια που κατατρώει τα κόκαλα. Αν καταπιέζεις το φτωχό, τον πλάστη του προσβάλλεις. Ενώ όταν τον φτωχό ελεείς, τον πλάστη του τιμάς. Τον ασεβή κακίες του οι ίδιες τον γκρεμίζουν, ενώ τον δίκαιο και στιθανή του ακόμα δεν τον αφήνει η ελπίδα. Μες στην καρδιά του συνετού αναπαύεται η σοφία, μα ανάμεσα στους άμυαλους αυτή είναι άγνωστη. Τα έθνη η δικαιοσύνη τα εξυψώνει, ενώ η αμαρτία είναι ντροπή για τους λαούς. Ο βασιλιάς τον αγαπάει το συνετό το δούλο, αλλά οργίζεται με τον ανάξιο. Παροιμίες, κεφάλαιο 15.
Μια απάντηση γλυκιά καταπραίνει το θυμό, μα ο λόγος ο προσβλητικός φουντώνει την οργή. Η γλώσσα των σοφών κάνει τη γνώση ελκυστική, ενώ το στόμα των ανόητων σκορπάει ανοησία. Τα μάτια του Κυρίου είναι παντού και τους κακούς και τους καλούς παρατηρούν. Η γλώσσα η ευγενικιά είναι ζωής δεντρή, ενώ η διεστραμμένη γλώσσα συντρίβει την ψυχή. Ο ανόητος καταφρονεί την πατριχή τη διδαχή. Φρόνημα πράττει όποιος τον έλεγχο με προσοχή ακούει. Στο σπίτι του δικαίου ο θησαυρός είναι πολλής, ενώ τα κέρδη του ασεβίδια σκορπίζονται. Τα χείλη των σοφών σκορπίζουν γνώση, όχι όμως και των ανοήτων η καρδιά. Ο Κύριος απεχθάνεται τις προσφορές των ασεβών, αλλά του είναι ευπρόσδεκτη η δέηση των δικαίων. Ο Κύριος απεχθάνεται το φέρσιμο του ασεβή, αλλά αγαπάει ποιον στοχεύει τη δικαιοσύνη. Επίπληξη αυστηρή απειλή εκείνων που τον ίσιο δρόμο αφήνει, και εκείνων που τον έλεγχο μισεί, τον περιμένει θάνατος. Ακόμα κι ο Άδης κι ο χαμός, απ' του Κυρίου τα μάτια δεν ξεφεύγουν, και πόσο μάλλον των ανθρώπων οι καρδιές. Ο φαντασμένος άνθρωπος δεν αγαπά να τον διορθώνουν, ούτε του αρέσει να πηγαίνει στους σοφούς. Κάνει χαρούμενη καρδιά το πρόσωπο γαλήνιο, μα όταν θλίβεται η καρδιά, το πνεύμα εξασθενεί. Του φρόνιμου η καρδιά τη γνώση αποζητάει, ενώ το στόμα των μωρών τρέφεται με μορία. Του πονεμένου οι μέρες όλες είναι κακές, ενώ χαρούμενος παντοτινά γιορτάζει. Καλό να έχεις λιγότερα με σεβασμό στον Κύριο, παρά μεγάλους θησαυρούς με ταραχή. Καλό να πιάτο χόρτα και με αγάπη, παρά μοσχάρι καλοθρεμένο και γύρω μίσος. Άνθρωπος ευερέθιστος ανάβει διαμάχες, ενώ όποιος έχει υπομονή πάβει τις προστριβές. Μοιάζει με φράχτη αγκαθωτό ο δρόμος του τεμπέλη, ενώ είναι ίσιο και ομαλό τον τίμιον το στρατή. Ο σοφός γιος είναι χαρά για τον πατέρα του, και ο άνθρωπος ο ανόητος τη μάνα του περιφρονεί. Για εκείνον που δεν έχει νου είναι χαρά η μορία, ενώ ο μυαλωμένος τραβάει το δρόμο το σωστό. Αν δεν υπάρχει σύναξη που συζητά, τα σχέδια αποτυχαίνουν, μα πετυχαίνουν όταν υπάρχουν σύμβουλοι πολλοί. Χαίρεται εκείνος που μπορεί σωστή να δώσει απόκριση, και τι καλός σαν υποθεί στην ώρα του ένας λόγος. Ο φρόνιμος παίρνει το δρόμο της ζωής που πάει ψηλά και απομακρύνεται έτσι από τον Άδη κάτω. Το σπίτι των περήφανων ο Κύριος τον γκρεμίζει, αλλά στεριώνει τα όρια στις χείρας των αγρό. Ο Κύριος απεχθάνεται τους πονηρούς σχεδιασμούς, μα λογαριάζει ως καθαρά τα ευχάριστα τα λόγια. Όποιος παράνομα κερδίζει χαλάει το σπίτι του, μα όποιος τη δωροδοκία μισεί με ασφάλεια θα ζήσει. Ο δίκαιος συλλογίζεται το τι θα αποκριθεί, ενώ τον ασεβών το στόμα κακίες διασκορπίζει. Ο Κύριος στέκεται μακριά από τους ασεβείς, μα των δικαίων την προσευχή την εισακούει. Ματιά που λάμπει εφραίνει την καρδιά, και ένα άγγελμα καλό τα κόκαλα στεριώνει. Όποιος ακούει προσεκτικά ένα σωτήριο έλεγχο, έχει τη θέση του μεταξύ των σοφών. Όποιος τη διδαχή την απορρίπτει, τον εαυτό του τον καταφρονεί. Αλλά όποιος δίνει προσοχή στον έλεγχο, τη φρόνηση αποκτάει. Αν σέβεσαι τον Κύριο, τη διδαχή λαβαίνεις της σοφίας. Μπροστά πάει η ταπείνωση και ακολουθεί η δόξα. Παροιμίες, κεφάλαιο 16. Μες στην καρδιά του κάνει σχέδια ο άνθρωπος, μα την απάντηση την τελική ο Κύριος τη δίνει. Του ανθρώπου όλοι οι δρόμοι του φαντάζουν καθαροί, μα ο Κύριος σταθμίζει τις διαθέσεις. Τα έργα σου στον Κύριο εμπιστέψουτα και οι σκοποί σου θα εκπληρωθούν. Ο Κύριος όλα τα έφτιαξε με ένα σκοπό καθένα.
ακόμα και τον ασεβή για το όλεθρο τη μέρα. Ο Κύριος απεχθάνεται κάθε αλαζονική καρδιά και βέβαια δεν θα μείνει ατιμόρυτη. Με την αλήθεια και τη χάρη η ανομία ξεπλένεται και με το φόβο του Κυρίου φεύγει κανείς από το κακό. Όταν ο Κύριος ευχαριστείται με κάποιου τη διαγωγή, τον συμφιλιώνει και με τους εχθρούς του. Ποιότερο αξίζει λιγοστό και με δικαιοσύνη παρά εισοδήματα πολλά φτιαγμένα με αδικία. Του ανθρώπου μελετά η καρδιά τι πρόκειται να κάνει, αλλά τα βήματά του τα κατευθύνει ο Κύριος. Στο βασιλιά τα χείλη ένας χρησμός είναι θεόπνευστος. Το στόμα του δεν ξαστοχάει στην κρίση. Η ζυγαριά και η πλάστιγκα, οι ακριβοδίκαιοι στον Κύριο ανήκουν. Όλα τα ζύγια μέσα στο σάκο είναι έργα του. Είναι αποτρόπαιο οι βασιλιάδες να σεβούν, γιατί το θρόνο των στεριών η δικαιοσύνη. Τα δίκαια χείλη δίνουν χαρά στους βασιλιάδες. Αγαπούν εκείνον που σωστά μιλάει. Είναι ο θυμός του βασιλιά προμήνυμα θανάτου, μα ξέρει να τον ημερεύει ο σοφός. Του βασιλιά το πρόσωπο δίνει ζωή όταν λάμπει και μοιάζει ευνοιά του με σύννεφο ανοιξιάτικης βροχής. Πόσο καλύτερα σοφία να αποκτάς παρά χρυσάφι και πόσο προτιμότερο σύνεση να αποκτάς παρά άσημη. Ο δρόμος των ίσιων ανθρώπων είναι να φεύγουν πέρα από το κακό. Όποιος τις πράξεις του προσέχει, τη ζωή του διατηρεί. Πριν από τον όλεθρο πάει η αλαζονία και πριν από την πτώση το πνεύμα το υπεροπτικό. Ποιότερο αξίζει ταπεινός να είσαι με τους ταπεινούς παρά με τους περήφανους λάφυρα να μοιράζεσαι. Όποιος με φρόνησε ενεργή θα ωφεληθεί και όποιος τον Κύριο ελπίζει θα είναι ευτυχισμένος. Ο σοφός άνθρωπος γνωρίζεται για φρόνιμος και όσο τα χείλη του είναι γλυκά τόσο πιότερο πείθουν. Η φρόνηση σε αυτόν που την έχει χαρίζει τη ζωή. Οι ανόητοι όμως τιμωρούνται με την ανοησία τους. Η καρδιά του σοφού το στόμα του το κάνει φρόνιμο και πιότερο τα χείλη του τα κάνει πιστικά. Τα λόγια τα ευχάριστα είναι κερίθρα μέλι, γλύκα για την ψυχή και γιατριά στα κόκαλα. Βλέπει ένα δρόμο κάποιος και τον θαρρεί σωστό, μα εκείνος τελικά φέρνει στο θάνατο. Όποιος εργάζεται, για λόγο του δουλεύει, γιατί τον σφίγγει η πείνα του. Ο κακός άνθρωπος κακό ετοιμάζει. Τα χείλη του είναι σαν άσβηστη φωτιά. Ο διεστραμμένος τη φιλονικία σπέρνει. Χωρίζει ο συκοφάντης φίλους στενούς. Ο άνθρωπος ο βίαιος παραπλανά το διπλανό του. Τον οδηγεί σε δρόμο που δεν είναι καλός. Όποιος τα φρύδια του ζαρώνει διεστραμμένα σκέφτεται. Τα χείλη του δαγκώνει και ολοκληρώνει το κακό. Η λευκασμένη κεφαλή είναι τιμητικό στεφάνι. Γιατί μακροζωία είναι των δικαίων ανταμοιβή. Ποιότερο αξίζει ο υπομονετικός από το χεροδύναμο, εκείνος που στο πνεύμα του κυριαρχεί από τον άλλο που κυριεύει πόλη. Ο κλήρος ρίχνεται στην κάλπη, αλλά η απόφαση προέρχεται από τον Κύριο. Παροιμίες, κεφάλαιο 17. Κάλλει ένα ξεροκόμματο ψωμί και μηρεμία, παρά ένα σπίτι με ψητά γεμάτο και διχόνια. Ο δούλος που είναι φρόνιμος θα εξουσιάσει τον ανάξιο γιο και με τους αδερφούς μαζί θα έχει μερίδιο στην κληρονομιά. Το ασήμι δοκιμάζεται στο χωνευτήρι και το χρυσάφι στο καμίνι, μα ο Κύριος δοκιμάζει τις καρδιές. Τα λόγια τάνομα ο κακός τα προσέχει. Ο ψεύτης δίνει προσοχή στα λόγια τα σεβή. Όποιος περιγελάει φτωχόν, τον πλάστη του προσβάλλει. Όποιος τη δυστυχία του άλλου χαίρεται, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Τα εγγόνια είναι καμάρι για τους γέροντες και οι πατεράδες τους κάφημα για τα παιδιά. Λόγια υπέροχα δεν ταιριάζουν στον ανόητο, πολύ λιγότερο στον άρχοντα ψεύτικα λόγια. Όποιος προσφέρει δώρο,
Το θαρρεί πως είναι μαγικό πετράδι. Όπου και να στραφεί με αυτό, έχει επιτυχίες. Όποιος φιλία αποζητά, τα λάθη τα σκεπάζει. Όταν τα ξαναφέρνει στην κουβέντα, η φιλία σπάει. Πιότερο νιώθει μια επίπληξη ο συνετός, παρά ο ανόητος χτυπήματα 100. Το μόνο που ζητάει ο κακός είναι να στασιάζει, αλλά σκληρός προμηνητής για εκείνον θα σταλεί. Καλύτερο το συναπάντημα μαρκούδα που της πήραν τα μικρά της, παρά με ανόητο την ώρα που παραφρονεί. Αν το κακό αντικαλού ανταποδίδεις, δεν θα σου λείψει το κακό ποτέ από το σπίτι σου. Να αρχίζεις μια φιλονικία είναι ως να σπάζεις ένα φράγμα και να χυμάνε τα νερά. Προτού η διαμάχη ανάψει, παρετήσου. Εκείνος που τον ένοχο τον αθωώνει και εκείνος που καταδικάζει τον αθώο είναι κι οι δυο εξίσου μισητοί στον Κύριο. Τι χρησιμεύουνε τα χρήματα στο ανόητο το χέρι? Σοφία να αγοράσει, μα αφού του λείπει το μυαλό. Σ' όλες τις περιστάσεις αγαπάει ο φίλος και ο αδερφός γεννιέται για να παραστέκεται στις δύσκολες στιγμές. Ανόητος είναι ο άνθρωπος που το χέρι του δίνει και για τον διπλανό του μπαίνει εγγυητής. Όποιος τις διαμάχες αγαπά, την αμαρτία αγαπάει. Όποιος περηφανεύεται, γυρεύει την καταστροφή. Η διεστραμμένη καρδιά καλό δεν βλέπει και όποιος τα λόγια του είναι διεστραμμένος, πέφτει σε συμφορά. Όποιος γεννάει ανόητον, για βάσανό του τον γεννά. Το ανόητο πατέρας χαρά δεν δοκιμάζει. Καρδιά χαρούμενη είναι φάρμακο καλό, αλλά θλιμμένο πνεύμα ξεραίνει τα κόκαλα. Ο ασεβής δέχεται δώρα στα κρυφά, τη δίκαιη κρίση για να τη διαστρέψει. Το πρόσωπο του φρόνιμου αντικρίζει τη σοφία, ενώ τα ανόητου τα μάτια στρέφονται πότε εδώ και πότε εκεί. Ο γιος ο ανόητος είναι θλίψη του πατέρα του και εκείνης που τον γέννησε η πίκρα. Καλό δεν είναι να τιμωρεί το δίκαιος, ούτε και ευγενείς να κατατρέχονται για την ευθύτητά τους. Τα λόγια το όποιος συγκρατεί είναι γνωστικός, και εκείνος που έχει υπομονή είναι φρόνιμος. Ακόμη και ο ανόητος όταν σωπαίνει περνιέται για σοφός, και όποιος κλείνει το στόμα του για φρόνιμος. Παροιμίες, κεφάλαιο 18. Ο ακοινώνητος δεν νοιάζεται παρά για ό,τι ο ίδιος θέλει και να αντιώνεται σε όλα. Δεν βρίσκει ο ανόητος στη φρόνηση ευχαρίστηση, μα μόνο στην επίδειξη των σκέψεών του. Όταν έρχεται ο ασεβής, έρχεται και η περιφρόνηση μαζί του. Και με την ατιμία μαζί έρχεται και η ντροπή. Τα λόγια του σοφού είναι βαθιά νερά, πηγή σοφίας, χύμαρος που πλημμυράει. Στην κρίση δεν είναι καλό να ευνοεί το ένοχος και ο αθώος να εμποδίζεται το δίκιο του να βρει. Τα χείλη του ανόητου φέρνουν φιλονικία και προκαλεί το στόμα του ξυλοδαρμούς. Το στόμα του ανόητου είναι η καταστροφή του. Παγίδα για τον ίδιο είναι τα χείλη του. Το συκοφάντη τα λεγόμενα είναι σαν λιχουδιές, πως τη σκυλιά στα βάθη κατεβαίνουν. Αυτός που είναι τεμπέλης στη δουλειά του είναι του χαλαστή αδερφός. Κύριος, ο Θεός, είναι πύργος ισχυρός. Εκεί ο δίκαιος καταφεύγει και είναι ασφαλής. Ο πλούσιος θεωρεί τα αγαθά του οχυρωμένη πόλη και τα φαντάζεται σαν τείχος ψηλό. Πριν από την καταστροφή περηφανεύεται του ανθρώπου η καρδιά, μα η ταπείνωση πάει μπροστά από τη δόξα. Εκείνος που αποκρίνεται χωρίς να ακούσει πρώτα, κάνει μια πράξη ανόητη και ξεφτελιστική. Το ακμαίο ηθικό του ανθρώπου θα τον στηρίξει στην αρρώστια του. Μα ποιος θα ορθώσει ένα πεσμένο ηθικό? Του μυαλωμένου η καρδιά αποζητά τη σύνεση και το σοφόν το αυτή ζητάει να ακούει τη γνώση. Το δώρο δρόμο ανοίγει για τον άνθρωπο και στους μεγάλους μπρος τον οδηγεί. Όποιος στη δίκη του μιλάει πρώτος φαίνεται να έχει δίκιο. Μα έρχεται ο αντιδικός του και τα λεγόμενά του τα αντικρούει. Ο κλήρος σταματά τον αντιδίκον τις φιλονικίες
και βγάζει αυτός απόφαση ανάμεσα στους ισχυρούς. Ο προσβλημένος αδελφός γίνεται πιο δυσπρόσιτος και από την οχυρωμένη πόλη. Οι διαμάχες τους είναι πεισματικές, σαν του φρουρίου τους μουχλούς. Από τον καρπό του στόματός του τρέφεται ο άνθρωπος, θα δοκιμάσει τις συνέπειες αυτών που λέει. Ζωή και θάνατος είναι στην εξουσία της γλώσσας. Και όσοι αγαπούν να λένε πολλά, τους καρπούς της θα γευτούν. Όποιος βρήκε καλή γυναίκα, βρήκε την ευτυχία. Έχει ευνοηθεί από τον Κύριο. Μιλάει και τευτικά ο φτωχός, και ο πλούσιος με σκληρότητα αποκρίνεται. Υπάρχουν φίλοι που καταστρέφει ο ένας τον άλλον, μα είναι και φίλοι πιότεροι και από αδελφό. Παροιμίες, κεφάλαιο 19. Καλή ο φτωχός που προχωρεί με στην ευθύτητά του, παρά πλούσιος, ανόητος και ψεύτης. Καλό δεν είναι για κανένα να του λείπει γνώση, και θα σκοντάψει όποιος δεν έχει υπομονή. Ο άνθρωπος με την ανοησία του χαλάει τη ζωή του, κι ύστερα γανακτεί στον Κύριο ενάντια. Τα πλούτη αυξάνουν τους φίλους, μα το φτωχό τον παρατάει ο φίλος του. Δεν θα μείνει ατιμόρυτος ο ψευδομάρτυρας, και αυτός που λέει ψέματα δεν θα γλιτώσει. Πολλοί το γενναιόδωρο τον κολακεύουνε και όλοι είναι φίλοι εκείνου που χαρίζει. Όλα τα αδέρφια του τον αποφεύγουν το φτωχό και ακόμα περισσότερο τον παρατούν οι φίλοι. Στηρίζεται σε υποσχέσεις που δεν ισχύουν πια. Σοφία όποιος αποκτάει, καλό δικό του κάνει. Όποιος στηρεί αυτά που μάθε, την ευτυχία θα βρει. Δεν θα μείνει ατιμόρυτος ο ψευδομάρτυρας και αυτός που λέει ψέματα θα χαθεί. Ατέριαστο ανόητος να ζει μες στην απόλαυση και ο δούλος πιο ατέριαστο να εξουσιάζει αφέντες. Η φρόνηση του ανθρώπου το θυμό του τον συγκρατεί και είναι τιμή του να ξεχνάει ότι τον πρόσβαλα. Σαν λιονταριού είναι βρυχυθμός του βασιλιά η οργή και σαν δροσιά πάνω στη χλώη η ευνιά του. Ο γιος ο ανόητος καταστροφή είναι του πατέρα του και της γυναίκας οι διαμάχες λούκι που στάζει και δεν σταματά. Σπίτι και πλούτη από τους γονείς μπορεί κανείς να τα κληρονομήσει, αλλά η γυναίκα που έχει νου χαρίζεται από τον Κύριο. Η τεμπελιά ρίχνει σε λίθαργο βαθύ και ο άνθρωπος ο νοχελικός θα δοκιμάσει πείνα. Όποιος τηρεί τις εντολές φυλάει τη ζωή του, μα θα πεθάνει όποιος αδιαφορεί για τη συμπεριφορά του. Όποιος σπλαχνίζεται φτωχό, τον Κύριο δανείζει. Γι' αυτός ανάλογα με το έργο του θα του το ανταποδώσει. Σκληρά το γιο σου να παιδαγωγείς όσο υπάρχει ελπίδα, για να μην συντελέσεις την καταστροφή του. Άφησε τον οξύθυμο να γευτεί τις συνέπειες, γιατί αν τον απαλλάξεις δεν πρόκειται να διορθωθεί. Να ακούς τις συμβουλές, τις διδαχές να δέχεσαι, ώστε να γίνεις τελικά σοφός. Πολλά είναι τα σχέδια μες στο ανθρώπου την καρδιά, μα το Κυρίου το θέλημα αυτό είναι που θα γίνει. Είναι τιμή στον άνθρωπο η αγαθότητά του και από έναν ψεύτη πιότερο αξίζει ένας φτωχός. Ο σεβασμός στον Κύριο φέρνει ζωή. Ο ευσεβής χορτάτος θα πλαγιάζει, κακό δεν θα τον βρει. Βουτάει το χέρι του τεμπέλη στη γαβάθα, αλλά βαριέται να το φέρει ως το στόμα του. Χτύπα τον αλαζόνα και αν είναι καλοπροαίρετος θα συνετιστεί. Διόρθωσε τον φρόνιμο και θα αποκτήσει γνώση. Αυτός που βασανίζει τον πατέρα του και διώχνει τη μητέρα του είναι ένας γιος επέσχυντος και άξιος καταφρόνιας. Θα πάψεις γέ μου διδαχή να ακούς, από τα λόγια θα απομακρυνθείς της γνώσης. Ο μάρτυρας ο ασεβής τη δικαιοσύνη τη χλεβάζει. Με ανομία τρέφονται τα στόματα των ασεβών. Ποινές είναι έτοιμες για τους χλεβαστές και ραβδισμοί για τον ανόητον τυράχη. Παροιμίες, κεφάλαιο 20. Το κρασί φέρνει αφθάδεια και τα μεθυστικά ποτά μανία. Όποιος αφήνεται να δελεάζεται από αυτά, σοφός δεν μπορεί να είναι. Σαν λιονταριού είναι βρυχυθμός του βασιλιά ο θυμός.
Όποιος τον εξοργίζει, τη ζωή του χάνει. Τιμή είναι για τον άνθρωπο φιλονικίες να αποφεύγει. Μόνο οι ανόητοι εξάπτονται. Ο οκνός δεν οργώνει το φθινόπωρο, μα στη συγκομιδή καρπό δεν θα βρει να θερήσει. Οι σκέψεις στην καρδιά του ανθρώπου σαν τα βαθιά είναι νερά, μα ο άνθρωπος ο συνετός ξέρει από αυτές να αντλήσει. Πολλοί είναι που διακηρύττουν τη καλοσύνη του καθένας, αλλά ποιος θα μπορέσει να βρει άνθρωπο αξιόπιστο? Ο δίκαιος βαδίζει μες την ευθύτητά του και ευτυχισμένα τα παιδιά του θάνε μετά από αυτόν. Ο βασιλιάς που κάθεται στο θρόνο να δικάσει, με τη ματιά του μοναχά κάθε κακό διακρίνει. Ποιος είναι που μπορεί να πει «Εξάγνησα την καρδιά μου, άσπυλος είμαι από την αμαρτία μου, λειψά ζύγια και ψεύτικα μέτρα, είναι και τα δυο στον Κύριο μισητά». Και το παιδί ακόμα δείχνει με τις πράξεις του αν θα είναι τα έργα του αθώα και σωστά. Το αυτή που ακούει και το μάτι που βλέπει, ο Κύριος τα έχει φτιάξει και τα δυο. Τον ύπνο μην τον αγαπάς, αν θες να μην φτωχύνεις. Κράτα ανοιχτά τα μάτια σου και θα χορτάσεις το ψωμί. «Κακό, κακό», λέει ο αγοραστής, μα καθώς φεύγει μέσα του πενεύεται. Χρυσάφι υπάρχει κι άφθονα μαργαριτάρια. Τα χίλια όμως τα γνωστικά είναι το πιο πολύτιμο. Πάρε το ρούχο εκείνου που γι' άλλον μπήκε εγγυητής και κράτησε το ενέχειρο για τον ξένον τα χρέη. Είναι γλυκό στον άνθρωπο ψωμί που το έβγαλε μαπάτι. Μετά όμως θα του γίνει χαλίκια μέσα στο στόμα του. Κατάστρωσε τα σχέδιά σου ύστερα από συμβουλή και με υπολογισμούς σωστούς έβγα στον πόλεμο. Ο φλίαρος εδώ και εκεί τα μυστικά τα φανερώνει. Γι' αυτό μην έχεις σχέσεις με εκείνον που μιλάει πολύ. Αυτός που μάνα και πατέρα καταργέται θα δει να χάνει τη ζωή του σαν το λιχνάρι που σε σκοτάδι σβήνεται βαθύ. Ο πλούτος που αποκτήθηκε γρήγορα από την πρώτη στιγμή στο τέλος δεν θα ευλογηθεί. Μην πεις «θα ανταποδώσω το κακό». Περίμενε τον Κύριο και αυτός θα σε γλιτώσει. Τα λειψά ζύγια ο Κύριος τα απεχθάνεται. Και πλάστιγκα η ψεύτικη πράγμα καλό δεν είναι. Τα βήματα του ανθρώπου τα κατευθύνει ο Κύριος. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να γνωρίζει το δρόμο της ζωής του? Παγίδα είναι στον άνθρωπο να τάζει αλόγιστα στο Θεό και αφού κάνει το τάμα του μετά να συλλογιέται. Ο βασιλιάς που είναι σοφός διαχωρίζει τους κακούς και στρέφει ενάντια τους την ποινή. Το πνεύμα του ανθρώπου λιχνάρι είναι δοσμένο από τον Κύριο που ερευνάει όλα τα βάθη της καρδιάς. Η αγάπη και η αλήθεια είναι η φρουρά του βασιλιά και με την καλοσύνη του το θρόνο το στηρίζουν. Τιμή των νέων είναι η δύναμή τους και των γερόντων κόσμημα η λευκασμένη κεφαλή. Ραβδίσματα που μελανιάζουν, καθαρίζουν το κακό. Το ίδιο και τα πλήγματα της καρδιάς στα βάθη. Παροιμίες, κεφάλαιο 21. Είναι η καρδιά του βασιλιά στο χέρι του Κυρίου. Σαν το νερόν τα ρεύματα, τη στρέφει όπου θέλει. Όλοι του ανθρώπου οι δρόμοι μοιάζουν σωστοί στα μάτια του. Αλλά ο Κύριος ζυγιάζει τις καρδιές. Πράξη να γίνεται το δίκαιο και το ορθό. Είναι στον Κύριο αρεστό πιότερο από τη θυσία. Τα μάτια τα κατάδεχτα και η αλαζονική καρδιά που σαν λιχνάρι καθοδηγούν τους ασεβείς, άλλο δεν είναι από αμαρτία. Τα σχέδια του φύλεργου φέρνουν σε βέβαιη αυθονία. Αλλά όποιος βιαστικά ενεργεί, σε βέβαιη στέρηση θα φτάσει. Οι θησαυροί που αποκτηθήκαν με ψευτιές, κοινή γίνεται ματαιότητας, που στις παγίδες του θανάτου φέρνει. Οι πράξεις βίας των ασεβών θα τους εξολοθρέψουν, γιατί δεν δέχονται να κάνουν εκείνο που είναι δίκαιο. Ο ένοχος ακολουθεί δρόμους διεστραμμένους, ενώ ο αθώος ενεργεί με ευθύτητα. Κάλλιο να κατοικεί κανείς στην κόχη μιας σοφίτας, παρά σε σπίτι ευρύ χώρο με δίστροπη γυναίκα. Πάντα του ασεβή ψυχή διψάει για το κακό. Ούτε για τον πλησίον του έλεος δεν έχει. Όταν ο αδιόρθωτος τιμωρείται, αν είναι καλοπροαίρετος γίνεται σοφός. Και όταν διδάσκει το σοφός, πιότερη παίρνει γνώση. Δίκαιος είναι ο Κύριος.
Βλέπει το ασεβή την οικογένεια και φέρνει την καταστροφή τους. Όποιος τα αυτιά του κλείνει στου φτωχού την κραυγή, δεν θα λαβαίνει απάντηση και ο ίδιος αν φωνάζει. Δώρο που δίνεται κρυφά καταπραίνει το θυμό. Το χάρισμα το μυστικό και την πιο βίαιη οργή την πάβει. Χαρά είναι για το δίκαιο να αποδίδεται δικαιοσύνη. Για τους παράνομους όμως αυτό είναι φρίκι. Εκείνος που από τις φρόνησης λοξοδρομεί τη στράτα θα πάει να βρει κατάλημα στον κόσμο των νεκρών. Όποιος τα γλέντια αγαπάει, σε στέρηση θα πέσει. Δεν θα πλουτίσει ο κρασοπότης και ο καλοφαγάς. Ο ασεβής αντίλητρο είναι για το δίκαιο και ο παραβάτης είναι αντίλητρο για τους ευθύς. Καλύτερα να κατοικεί κανείς στην ερημιά παρά με μια γυναίκα φιλόνικη και με ψήμυρη. Στο συνετού το σπίτι πάντοτε υπάρχουν θησαυροί πολύτιμοι και αρώματα, ενώ άμυαλος όλα τα κατασπαταλάει. Όποιος τη δικαιοσύνη ακολουθεί και την αγάπη, θα βρει ζωή, δικαιοσύνη και τιμή. Ο σοφός κυριεύει την πολιτεία των δυνατών και το χειρό γκρεμίζει που ήταν η ελπίδα της. Όποιος το στόμα του προσέχει και τη γλώσσα του, τον εαυτό του τον φυλάει από αγωνίες. Ο αλαζόνας, ο υπερόπτης, αυτός είναι που τον φωνάζουν χλεβαστή και που ενεργεί με υπέρμετρη αυθάδεια. Οι επιθυμίες του σκοτώνουν τον οκνό γιατί τα χέρια του δεν στέργουν να δουλέψουν. Όλη τη μέρα σκέφτεται τι θέλει να αποκτήσει, ενώ ο δίκαιος δίνει αφιδόλευτα. Θυσία που προσφέρουν οι ασεβείς είναι αποκρουστική στον Κύριο και πιότερο όταν την προσφέρουν με σκέψεις πονηρές. Ο ψευδομάρτυρας θα καταποντιστεί, μα η γνώμη εκείνου που ακούει στοχαστικά πάντα θα ακούγεται. Ο ασεβής παίρνει ύφος ανεδές, μα ο ίσιος άνθρωπος με σιγουριά πορεύεται. Ούτε σοφία υπάρχει, ούτε φρονιμάδα, ούτε σκέψη σωστή μπροστά στον Κύριο. Το άλογο το ετοίμασαν για τη μέρα της μάχης. Τη νίκη όμως ο Κύριος τη δίνει. Παροιμίες, κεφάλαιο 22. Το όνομα το καλό είναι προτιμότερο από πληθώρα πλούτη. Να σε εκτιμούν πιότερο αξίζει από το ασίμι και το μάλαμο. Ο πλούσιος και ο φτωχός σε ένα σημείο συμπίπτουν. Ο Κύριος και τους δυο τους έπλασε. Ο μυαλωμένος βλέπει το κακό και προφυλάγεται. Οι ανόητοι προχωρούν και τιμωρούνται. Είναι η ανταμοιβή του ταπεινού και εκείνου που τον Κύριο σέβεται. Πλούτος και δόξα και ζωή. Τριβόλια και παγίδες του διεστραμμένου είναι το δρόμο. Όποιος φυλάει τη ζωή του, απομακρύνεται από αυτά. Μάθαινε το παιδί στην αρχή της ζωής του να έχει καλές συνήθειες και δεν θα ξεστρατήσει από αυτές, ούτε όταν θα είναι γέρος πια. Ο πλούσιος εξουσιάζει τους φτωχούς. Εκείνος που δανείζει, του δανειστή είναι δούλος. Όποιος παίρνει αδικία, θερίζει συμφορά. Η τυραννία του πάνω στους άλλους θα τελειώσει. Εκείνος που έχει βλέμμα φιλικό θα ευλογηθεί. Γιατί από το δικό του το ψωμί δίνει και στον φτωχό. Διώξε τον εγωιστή και θα λείψει η διχόνοια. Θα πάψουν και η φιλονικία και οι προσβολές. Όποιος την καθαρότητα αγαπάει της καρδιάς και όποιος μιλάει με χάρη, έχει το βασιλιά για φίλο του. Τα μάτια του Κυρίου τη γνώση την περιφρουρούν, ενώ του πονηρού τα λόγια τα ανατρέπει, λέει ο τεμπέλης. Είναι στο δρόμο να λιοντάρει. Αν βγω έξω από το σπίτι μπορεί και να με φάει. Λάκκος βαθύ στο στόμα είναι της πόρνης. Γι' αυτός που έχει ενάντια του την οργή του Κυρίου θα πέσει μέσα εκεί. Η ανοησία με του παιδιού συνδέεται την καρδιά. Μα της παιδείας το ραβδί θα την απομακρύνει. Όποιος πιέζει τον φτωχό, στο τέλος τον κάνει πλούσιο. Και όποιος δίνει στον πλούσιο, σίγουρα ο ίδιος θα φτωχύνει. Στρέψε τα αυτή σου κι άκου τα λόγια των σοφών. Στη γνώση μου αφοσιώσου. Γιατί είναι ευχάριστο να τα κρατάς όλα βαθιά μες στην καρδιά σου και να τα ψιθυρίζεις με τα χείλη σου.
θα σε διδάξω σήμερα και σένα, για να έχεις την εμπιστοσύνη σου στον Κύριο. 30 αρητά με συμβουλές και γνώσεις έγραψα για σένα, για να σε κάνω να γνωρίσεις την πραγματική αλήθεια, ώστε με λόγια αλήθειας να απαντάς εκείνον που την αλήθεια σε στέλνει για να βρεις. Πρώτον, μην γδύνεις το φτωχό επειδή είναι φτωχός και μην καταπιέζεις το δυστυχή στη δίκη, γιατί ο Κύριος θα υπερασπιστεί το δίκιο τους και θα απειλήσει τη ζωή εκείνων που τους απειλούν. Δεύτερον, μην πιάνεις φιλία με άνθρωπο που θυμώνει και με άνθρωπο ευέξαπτο μη συμπορεύεσαι, για να μη συνηθίσεις τους τρόπους του και παγίδα γίνουν στην ψυχή σου. Τρίτο, μην είσαι από εκείνους που υπόσχονται εύκολα, από εκείνους που εγγυώνται για τα χρέη. Όταν δεν θα έχεις από πού να τα πληρώσεις, θα πάρουν κάτω θέσου το κρεβάτι σου. Τέταρτο, μη μετατοπίζεις παλιά όρια που έβαλαν οι προγονείς σου για να ορίζουν την ιδιοκτησία τους. Πέμπτο, είδες άνθρωπο επιδέξιο στα έργα του, αυτός θα παρουσιαστεί μπροστά σε βασιλιάδες, όχι μπροστά σε τυποτένιους. Παροιμίες, κεφάλαιο 23. Έκτο, όταν καθίσεις στο τραπέζι με έναν άρχοντα, πρόσεξε ποιος είναι μπροστά σου. Συγκρατήσου αν είσαι λέμαρχος. Μη λαχταράς τις λιχουδιές του, είναι τροφή απατηλή. Έβδομο, μην αγωνίζεσαι να γίνεις πλούσιος. Με αυτό ας μην απασχολείται ο νου σου. Μόλις στρέψεις τα μάτια σου στον πλούτο, χάνεται. Κάνει φτερά και σαν αετός στον ουρανό πετάει. 8. Μην τρως αντάμα με τον φθονερό και μην τα λαχταράς τα φαγητά του. Αυτός όλα τα υπολογίζει. Σου λέει, φάει και πιες, ενώ μέσα του άλλα σκέφτεται. Θα κάνεις εμετό την μπουκιά που φαγες και οι φιλοφρονήσεις σου θα πάνε χαμένες. 9. Μη χάνεις τα λόγια σου με τον ανόητο, γιατί θα καταφρονήσει τις σοφές σου συμβουλές. 10. Μη μετατοπίζεις τα παλιά όρια ιδιοκτησίας και μην καταπατάς τα χωράφια των ορφανών, γιατί ο υπερασπιστής τους είναι ισχυρός. Αυτός το μέρος τους ενάντια σου θα πάρει. 11. Στη διδαχή άνοιξε την καρδιά σου και τα λόγια της γνώσης άκουτα με προσοχή. 12. Μην είσαι φιδωλός του παιδιού το σοφρονισμό. Με ένα γερό ξυλοδαρμό δεν θα πεθάνει. Αντίθετα, χτυπώντας το προστατεύεις από λάθη θανάσιμο. 13. Γέ μου, αν γίνει η καρδιά σου σοφή, θα χαίρεται η καρδιά η δική μου. Τα σπλάχνα μου θα εφραίνονται όταν τα χείλη σου μιλούν σωστά. 14. Να φθονεί η καρδιά σου τους αμαρτωλούς, αλλά το φόβος έχει πάντα του Κυρίου. Τότε θα μπορείς να ταινίζεις με αισιοδοξία το μέλλον και η ελπίδα σου δεν θα χαθεί. 15. Άκουσε γέ μου και γίνε σοφός και την καρδιά σου οδήγεις την στον ίσιο δρόμο. Μην είσαι στην παρέα των μέθυσων και εκείνων που με κρέατα παραχορταίνουν, γιατί ο μέθυσος και ο λέμαργος φτωχαίνουν και ντύνει με κουρέλια τον υπναρά εινοθρότητα. 16. Άκουγε τον πατέρα σου, εκείνον που σε γέννησε, και τη μητέρα σου στα γερατιά της μην την καταφρονέσεις. Την αλήθεια αγόραζέ την και μη την πουλάς. Το ίδιο και τη σοφία, τη διδαχή, τη φρόνηση. Του δίκαιου ανθρώπου θα γάλε το πατέρας. Εκείνος που σοφό γέννησε γιο θα χαίρεται γι' αυτόν. Ας χαίρονται ο πατέρας και η μητέρα σου, εκείνη που σε γέννησε από χαρά σκυρτάει. 17. Δώσ' μου γέ μου την καρδιά σου και πάρε τη ζωή μου για παράδειγμα. Γιατί η πόρνη λάκος είναι βαθύς, στενό πηγάδι γυναίκα του άλλου. Παραμονεύεις αλιστής και παρασύρει κι άλλους την παρανομία. 18. Ποιοι είναι αξιολείπητοι, ποιοι υποφέρουν, σε ποιους είναι οι διχόνιες, σε ποιους η απόγνωση, ποια ανέτια χτυπιούνται, ποιανών τα μάτια κοκκινίζουν. Αυτά όλα συμβαίνουν σε εκείνους που ξοδεύουν πολύ χρόνο στην εινοποσία, σε εκείνους που τρέχουν να απολαύσουν το κρασί. Μη βλέπεις το κρασί που κοκκινίζει, που στο ποτήρι δίνει χρώμα και πίνεται εύκολα. Φτάνει στο τέλος σαν το φίδι να δαγκώνει
και να κεντρίζεις σαν οχιά. Τα μάτια σου θα βλέπουν φαντασίες και λόγια συνάρτητα θα λες. Θα είσαι σαν να κοιμάσαι στη θάλασσα στη μέση, σαν κάποιος ξαπλωμένος στην κορφή του καταρτιού. Με χτύπησαν θα λες και καθόλου δεν πόνεσαν. Με έδιραν, μα δεν το νιώσα. Πότε θα σηκωθώ να πάω να ξαναπιώ? Παροιμίες, κεφάλαιο 24. 19. Να μην ζηλεύεις τους κακούς ανθρώπους. Τη συντροφιά τους μην την επιθυμείς. Γιατί η καρδιά τους σκέφτεται τον όλεθρο και τα χείλη τους λένε παρανομίες. 20. Με τη σοφία χτίζεται το σπίτι και με τη φρόνηση στεριώνεται. Με τη γνώση γεμίζουνε τα δωμάτια από όλα τα πολύτιμα λαχταριστά αγαθά. 21. Η σοφία του ανθρώπου τον κάνει δυνατό. Η γνώση του ως φρύγος του αυξένει. Γιατί πρώτα κάνεις προσεκτικά τα σχέδιά σου και ύστερα βγαίνεις στον πόλεμο. Κινεί και εξασφαλίζεται με τους πολλούς συμβούλους. 22. Είναι άπιαστη σοφία για τον ανόητο. Στις πολιτείας την πύλη το στόμα του να ανοίξει δεν μπορεί. 23. Αυτός που σκέφτεται να κάνει το κακό λέγεται απατεώνας. Η δολιότητά άλλο δεν είναι από αμαρτία και οι άνθρωποι τον χλεβαστή τον αποστρέφονται. 24. Αν χάσεις το κουράγιο σου της αγωνίας τη μέρα, η δύναμή σου είναι μικρή. 25. Μη διστάσεις να ελευθερώσεις εκείνους που άδικα τους τραβούν στο θάνατο και σώσε αυτούς που πάνε να τους φαγιάσουν. Μην πεις «Δεν είχα ιδέα του τι γίνεται». Μήπως δεν το γνωρίζει εκείνος που σταθμίζει τις καρδιές? Αυτός που επιβλέπει τη ζωή σου δεν το ξέρει και δεν θα τα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. 26. Γέ μου, να τρως το μέλι γιατί είναι καλό και μια κερίθρα μέλι θα είναι γλυκιά στον ουρανίσκο σου. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σοφία στην ψυχή σου. Όταν την αποκτήσεις, θα έχεις μέλλον λαμπρό γεμάτο ελπίδα. 27. Μη σχεδιάζεις ασεβή κακό ενάντια στου δίκαιου το σπίτι. Μην του ταράζεις τη γαλήνη του σπιτιού του. Γιατί ο δίκαιος κι αν πέσει 7 φορές ξανασηκώνεται. Ενώ οι ασεβείς πέφτουν στη δυστυχία για πάντα. 28. Μη χαίρεσαι στην πτώση του εχθρού σου. Κι ας μην εφραίνεται η καρδιά σου όταν αυτός κλονίζεται. Μήπως το δει ο Κύριος και για κακό το λογαριάσει. Για να στείλει το θυμό του εναντίον του. 21. Με τους κακούς ανθρώπους μην αγανακτείς όταν ευτυχούν. Και μη φθονείς τους ασεβείς, γιατί δεν έχουν μέλλον οι κακοί. Η ζωή των ασεβών λιχνάρι είναι που σβήνει. 30. Γέ μου, να σέβεσαι τον Κύριο και τον Βασιλιά και με τους ταραξίες να μην ανακατεύεσαι, γιατί άξαφνα η συμφορά τους θα φανεί και ποιος να ξέρει τι καταστροφές θα προκληθούν από τον έναν και από τον άλλο. Μερικά ακόμη λόγια σοφών. Η μεροληψία στην κρίση δεν είναι καλό. Αυτόν που λέει στον ασεβή «Είσαι δίκαιος», οι λαοί θα τον καταραστούν, θα τον αποστραφούν τα έθνη. Αλλά αυτοί που τον ένοχο καταδικάζουν θα ευτυχούν, θα πέσουν πάνω τους πληθώρα οι ευλογίες. Εκείνος που με λόγια αποκρίνεται σωστά, είναι σαν πως να δίνει φίλημα στα χείλη. Φρόντισε πρώτα την εργασία σου έξω, το χωράφι σου ετοίμασε και έπειτα από όλα αυτά χτίσει το σπίτι σου. Μη δίνεις μαρτυρία με λαφρότητα ενάντια στον πλησίον σου και με τα λόγια σου μην παραπλανάς. Μη λες όπως μου έκανε αυτός και εγώ έτσι θα του κάνω. Θα ανταποδώσω στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Περνούσα από το χωράφι του τεμπέλη και από το αμπέλι του ανόητου. Και να, παντού είχαν φυτρώσει αγκάθια. Τσουκνίδες του είχαν σκεπάσει την επιφάνεια και η πέτρινή του μάντρα είχε γκρεμιστεί. Είδα λοιπόν και σκέφτηκα. Είδα και πήρα μάθημα. Λίγο ύπνος, λίγη νύστα, λίγο τα χέρια να σταυρώσεις για να αναπαυτείς και θα έρθει φτώχεια ξαφνικά σαν το ληστή. Και στέρηση σαν άντρας οπλισμένος. Παροιμίες, κεφάλαιο 25. Thank you.
Εδώ είναι επίσης οι παροιμίες του Σολομώντα, συγκεντρωμένες από τους ανθρώπους του Εζεκία, βασιλιά του Ιούδα. Δοξάζουμε τον Κύριο για όσα αποκρύπτει και τους βασιλιάδες για όσα αποκαλύπτουν. Το ύψος του ουρανού, της γης το βάθος και η καρδιά των βασιλιάδων είναι ανεξερεύνητα. Βγάλε από τα σήμη τη σκουριά και το σκεύος ήταν έτοιμο για τον αργυροχώ. Βγάλε τον ασεβή μπροστά από το βασιλιά και ο θρόνος σου θα στεριωθεί με τη δικαιοσύνη. Μη φέρνεσαι αλαζονικά μπροστά στο βασιλιά και μη στέκεις στη θέση των μεγάλων. Γιατί καλύτερα είναι να σου πούν «Ανέβα εδώ», παρά μπροστά στον άρχοντα να σε υποβιβάσουν. Μη βιάζεσαι να πας να καταθέσεις για κάτι που έχεις δει, μήπως στο τέλος δεν θα ξέρεις τι να πεις αν κάποιος αποδείξει ότι έχεις λάθος. Λύσε τη διαφορά σου με το διπλανό σου, αλλά μη φανερώσεις ξένο μυστικό. Μήπως εκείνος εντροπιάζει όταν το μάθει και η υπόλοιψή σου ανεπανόρθωτα χαθεί. Μίλα χρυσά πάνω σε σκάλισμα σημαίνιο. Τέτοιος είναι ο λόγος που προφέρεται στην ώρα του. Κρίκος χρυσός, γιορτάνι από χρυσάφι καθαρό. Τέτοια είναι του σοφού η επίπληξη για εκείνον που είναι πρόθυμος να ακούσει. Καθώς χιονιού δροσιά στο θερισμού την ώρα, μαντατοφόρος έμπιστος για εκείνον που τον στέλνει. Ανακουφίζει του Κυρίου του την ψυχή. Σύννεφα κι άνεμος που δεν φέρνουν βροχή, τέτοιος, όποιος υπόσχεται δώρα και δεν τα δίνει. Με υπομονή πείθεται ο άρχοντας, η γλώσσα η γλυκιά κόκαλα σπάζει. Μέλι αν βρεις, φάε όσο θέλεις, αλλά μην παραφάς και το ξεράσεις. Μην επισκέπτεσαι συχνά την κατοικία του φίλου σου, μήπως σε βαρεθεί και σ' αηδιάσει. Σαν ρόπαλο, μαχαίρι και βέλος μητερό ο άνθρωπος, που στο διπλανό του ενάντια ψεύτικη μαρτυρία δίνει. Δόντι σπασμένο, πόδι ανάπηρο, τέτοιος ο άπιστος που τον εμπιστεύεσαι στη δυστυχία στη μέρα. Να βγάζεις ρούχα όταν κάνει κρύο, να χύνεις ξύδι πάνω σε πληγή, έτσι είναι όταν τραγουδάς σε μια καρδιά θλιμμένη. Όταν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει ψωμί, και πάλι όταν διψάει, δώσ' του νερό να πιει. Γιατί έτσι πάνω στο κεφάλι του κάρβου να του συσσωρεύεις αναμένα και θα σε ανταμείψει ο Κύριος. Όπως ο βόρειος άνεμος φέρνει βροχή, το ίδιο και η συκοφαντία φέρνει την αγανάκτηση. Καλύτερα να ζει κανείς στην κόχη μιας σοφίτας παρά σε σπίτι ευρύχωρο με δίστροπη γυναίκα. Καθώς το δροσερό νερό σ' άνθρωπο διψασμένο, έτσι και η είδηση καλεί από μακρινή χώρα. Σαν τη θολή πηγή, τη μολυσμένη βρύση, ο δίκαιος που εμβίβει μπροστά στον ασεβή. Μέλι πολύ να τρως, καλό δεν είναι. Ούτε τιμητικό δόξες πολλές να αποζητάς. Σαν πόλη ανοχήρωτη και ατύχιστη, ο άνθρωπος που Κύριος δεν είναι το εαυτού του. Παροιμίες, κεφάλαιο 26. Όπως είναι ατέριαστο χιόνι το καλοκαίρι, βροχή στο θερισμό, το ίδιο ατέριαστη είναι και η τιμή στον άμυαλο. Σαν το σπουργίτι που ξεφεύγει, το χελιδόνι που πετάει, έτσι και άδικη κατάραξα στο χάι. Μαστίγιο για το άλογο, για το γαϊδούρι χαλινάρι και για τη ράχη των ανόητων είναι το ραβδί. Αν απαντήσεις σε μια ανόητη ερώτηση, γίνεσαι το ίδιο ανόητος εκείνον που ρωτάει. Δώσε ανόητη απάντηση σε ερώτηση ανόητη και αυτός που σε ρωτάει θα καταλάβει ότι δεν ήταν όσο νόμιζε σοφός. Κόβει τα πόδια του, μπλέκει σε φασαρίες, όποιος μήνυμα στέλνει με ανόητο. Όπως τα σκέλη του χολού πατούν αβέβαια, έτσι μια παροιμία στο ανόητο το στόμα. Το ίδιο σαν να δένεις λιθάρι στη σφεντόνα, είναι τιμές να δίνεις στον ανόητο. Καθώς αγκάδι προσπαθεί να βγάλει από το χέρι ο μεθυσμένος, το ίδιο και ο ανόητος που παροιμία προσπαθεί να πει. Όλα ο δυνάστης τα καταστρέφει,
μισθώνοντας ανόητους και τυχαίους περαστικούς. Σαν το σκυλί που σ' ό,τι ξέρασε ξαναγυρίζει, έτσι ο ανόητος επαναλαμβάνει την ανοησία του. Βλέπεις άνθρωπο που θα ρίσω φως πως είναι, ποιότερη ελπίδα υπάρχει από τον ανόητο παρά από αυτόν. Λέει ο τεμπέλης για να μην βγει από το σπίτι του. Λιοντάρι είναι στο δρόμο, λιοντάρι στις πλατείες. Όπως γυρίζει πόρτα στους αρμούς της, το ίδιο και ο τεμπέλης στο κρεβάτι του. Βουτάει το χέρι του τεμπέλη στην πιατέλα, αλλά βαριέται να το φέρει στο στόμα του. Θα ρίω τεμπέλη στον εαυτό του πιο σοφό από 7 ανθρώπους ειδικούς να δώσουν γνώμη. Μοιάζει με αυτόν που πιάνει σκύλο από τα αυτιά, ο διαβάτης που μπερδεύεται σε ξένη φασαρία. Σαν το μανιακό που ρίχνει φλόγες και θανατηφόρα βέλη, έτσι είναι ο άνθρωπος που απατάει το διπλανό του και ύστερα λέει «Στα αστεία το έκανα». Όπου τα ξύλα λείπουν, σβήνει φωτιά. Και όπου δεν βάζουν λόγια, η διχόνια πάβει. Κάρβουνα για την ανθρακιά, για τη φωτιά τα ξύλα, και ο άνθρωπος ο εριστικός, φιλονικίες να ανάβει. Σικοφάντη τα λεγόμενα είναι σαν λιχουδιές, ως τη σκυλιά στα βάθη κατεβαίνουν. Δοχείο πύλινο, επιχρισμένο με ασημένιο κράμα, είναι τα λόγια τα ένθερμα από κακή καρδιά. Όποιος μισεί, προσποιείται με τα λόγια του και μηχανεύεται στο βάθος την απάτη. Όταν γλυκομιλάει, μην τον πιστεύεις, γιατί πολλά έχει μισητά πράγματα στην καρδιά του. Αν με προσποίηση το μίσος του το κρύβει, μέσα στη σύναξη η κακία του θα αποκαλυφθεί. Όποιος κάβει ένα λάκκο, πέφτει ο ίδιος μέσα. Και ο βράχος πίσω θα γυρίσει σε αυτόν που τον κατρακυλά. Θα πρέπει να μισείς κάποιον πολύ, αφού με ψέματα γυρεύεις να τον βλάψεις. Οι κολακίες άλλο δε φέρνουν από καταστροφή. Παροιμίες, κεφάλαιο 27. Για την αυριανή τη μέρα μην καυχέσαι, γιατί δεν ξέρεις τι θα φέρει. Άσε να σε πενεύει άλλος και όχι το στόμα σου. Ξένος και όχι τα χείλη τα δικά σου. Βαρύ είναι το λιθάρι και βαριά η άμμος. Αλλά η οργή του ανόητου βαρύτερη είναι και από τα δυο. Σκληρή είναι η μανία και ο θυμός παράφορος. Αλλά μπροστά στη ζήλια ποιος μπορεί να σταθεί. Καλύτερα μια φανερή επίπληξη παρά φιλία κρυμμένη. Φίλου τα χτυπήματα δείχνουν πιστός πως είναι. Του εχθρού τα άφθονα φιλιά σε ξαπατούν. Ο χορτάτος στην κερίθρα την περιφρονεί, μα ο πεινασμένος τα πικρά γλυκά τα βρίσκει. Σαν το πουλί που μακριά πλανιέται από τη φωλιά του, είναι όποιος από τον τόπο του πλανιέται μακριά. Το μύρο και τα αρώματα εφραίνουν την καρδιά, είναι γλυκές οι συμβουλές, οι εγκάρδιες του φίλου. Ο φίλος σου μην τον εγκαταλείπεις, ούτε το φίλο του πατέρα σου. Μην πας στο σπίτι του αδερφού σου, τη συμφορά σου τη μέρα, γιατί καλύτερος ο γείτονας που είναι κοντά από έναν αδερφό που είναι μακριά σου. Γέ μου, γίνε σοφός για να γεμίσεις την καρδιά μου με χαρά, και αν κάποιος με προσβάλλει, να μπορώ να το απαντώ. Ο μυαλωμένος βλέπει το κακό και προφυλάγεται. Οι ανόητοι τραβούν μπροστά και τιμωρούνται. Πάρε το ρούχο εκείνου που γυάλων μπήκε εγγυητής και κράτησε το ενέχειρο για τον ξένον τα χρέη. Αυτός που τα χαράματα βάζει φωνές στο διπλανό του να τον καλημερίσει, είναι σαν να τον καταργέται. Στάξιμο αδιάκοπο σε μέρα βροχερή και αριστική γυναίκα είναι το ίδιο. Όποιος θελήσει να τη συγκρατήσει, είναι σαν να ζητά τον άνεμο να συγκρατήσει και λάδι να κρατήσει μέσα στο χέρι του. Όπως το σίδερο με σίδερο ακονίζεται, έτσι εκλεπτύνεται και ο άνθρωπος από του φίλου του την επαφή. Όποιος φροντίζει τη σικιά, θα φάει και τον καρπό της, και όποιος φροντίζει τον κύριό του, θα τιμηθεί. Όπως μες στο νερό το πρόσωπο του ανθρώπου αντανακλάται, έτσι και στον καθρέφτη της καρδιάς του αντανακλάται ο ίδιος του εαυτός. Όπως ο Άδης δεν χορταίνει, ούτε η Άβυσσος, έτσι τα μάτια και το ανθρώπου δεν χορταίνουν.
Το ασήμι δοκιμάζεται στο χωνευτήρι και το χρυσάφι στο καμίνι. Έτσι και ο άνθρωπος κρίνεται από τη φήμη που έχει. Αν κοπανούσες τον ανόητο μες στο γουδί ανάμεσα σε σπόρους με το γουδοχέρι, η ανοησία του δεν θα αποχωριζόταν από αυτόν. Μάθε καλά σε ποια κατάσταση είναι τα πρόβατά σου, φρόντιζε τα κοπάδια σου, γιατί ο πλούτος δεν διαρκεί παντοτινά. Ούτε το στέμα από γενιά σ' άλλη γενιά περνάει. Όταν κόψουν το χορτάρι και ξαναβλαστήσει η χλώη και μαζέψουν το χόρτο από τα βουνά, να έχεις τα αρνιά και το μαλλί τους για να ντύνεσαι, τους τράγους για να τους πουλάς, χωράφι να αγοράσεις. Τις γίδες γάλα να σου δίνουν άφθονο, τροφή για σένα και για τους δικούς σου και για τον υπερετριών σου τη συντήρηση. Παροιμίες, κεφάλαιο 28. Φεύγουν οι ασεβείς χωρίς κανείς να τους καταδιώκει, ενώ σαν τα λιοντάρια θαραλέοι είναι οι δικοί. Όταν μια χώρα είναι σαν αταραχή, πολλοί γίνονται άρχοντες, ενώ με έναν άνθρωπο που έχει φρόνηση και γνώση, η τάξη θα παγιωθεί. Ένας φτωχός που καταπιέζει τους φτωχούς είναι σαν τη ραγδαία βροχή που καταστρέφει τη σοδιά. Όσοι τον νόμο εγκαταλείπουν, επαινούν τους ασεβείς, αλλά τους αντιμάχονται όσοι τηρούν τον νόμο. Από δικαιοσύνη τίποτα δεν νιώθουν οι άνθρωποι κακοί, αλλά καταλαβαίνουν τα πάντα όσοι ζητούν τον Κύριο. Καλό φτωχός που τιμιαζεί, παρά όποιος ζει διεστραμμένα, έστω κι αν είναι πλούσιος. Όποιος τον νόμο ακολουθεί, είναι γιος μυαλωμένος, μα όποιος πάει μακόλαστος, ντροπιάζει τον πατέρα του. Όποιος πληθαίνει τα αγαθά του με τοκογλυφίες, τα βλέπει να περνούν σε εκείνον που τους φτωχούς πλαχνίζεται. Αν τα αυτιά του κλείνει κάποιος για να μην ακούει τον νόμο και την προσευχή του ακόμα, δυσυχαίνεται ο Θεός. Όποιος παρασύρει ίσιους ανθρώπους να κάνουν το κακό, θα πέσει ο ίδιος μες στο λάκκο που έχει σκάψει. Οι τίμοι θα αμυφθούν με αγαθά. Ο πλούσιος περνάει τον εαυτό του για σοφό, αλλά ο φτωχός που έχει μυαλό τον ερευνά σε βάθος. Όταν οι δίκαιοι θριαμβεύουν, η δόξα είναι μεγάλη. Μα όταν οι ασεβείς φτάνουν ψηλά, καθένας κρύβεται. Όποιος τις αμαρτίες του κρύβει, δεν θα μπορέσει να προκόψει. Μα όποιος τις ομολογεί και τις εγκαταλείπει, αυτός θα ελεηθεί. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που πάντα στο Θεό έχει σέβας. Μα όποιος σκληραίνει την καρδιά του πέφτει σε συμφορά. Λιοντάρι που βρυχάται και πεινασμένη αρκούδα, είναι ο ασεβής που κυβερνάει φτωχό λαό. Άρχοντας δίχως φρόνηση, όλο και καταδυναστεύει. Μα όποιος μισεί την απληστία, θα κυβερνάει χρόνους πολλούς. Άνθρωπος ένοχος για φόνο, πάει ολοταχώς στον τάφο του. Κανένας να το σταματήσει δεν μπορεί. Αυτός που με εντυμότητα βαδίζει θα σωθεί, αλλά ο διεστραμμένος που δύο πορείες ακολουθεί, σε μια από τις δύο θα πέσει. Όποιος καλλιεργεί τη γη του, θα χορτάσει το ψωμί. Μα όποιος αυταπάτες κυνηγάει, θα να χορτάσει φτώχεια. Θα έχει πολλές ο τίμιος ευλογίες, ενώ όποιος να πλουτίσει βιάζεται, σε δυστυχία θα πέσει. Καλό δεν είναι να μεροληπτεί κανείς, αλλά υπάρχουν δικαστές και για μια μπουκιά ψωμί μπορούν να αμαρτήσουν. Άνθρωπος που φθονεί, βιάζεται να πλουτίσει και δεν γνωρίζει πως η φτώχεια θα τον βρει. Όποιος τους άλλους διορθώνει, στο τέλος, περισσότερη βρίσκει ευγνωμοσύνη παρά όποιος έχει λόγια κολακίας. Αυτός που κλέβει τον πατέρα και τη μάνα του και λέει «Δεν είναι αμαρτία», αυτός είναι όμοιος με ληστή. Ο άπλιστος διχόνιες προκαλεί, ενώ αυτός που έχει πεποίθηση στον Κύριο, ολάφθονα θα τα έχει. Όποιος έχει πεποίθηση στον εαυτό του είναι ανόητος, μα όποιος βαδίζει με σοφία είναι ασφαλής. Αυτός που δίνει στο φτωχό δεν θα γνωρίσει στέρηση. Με αυτόν που κάνει πως δεν βλέπει, πολλοί θα τον καταραστούν. Όταν φτάνουν ψηλά οι ασεβείς, καθένας κρύβεται. Μα όταν εκείνοι χάνονται, οι δίκαιοι πληθαίνουν.
Παροιμίες, κεφάλαιο 21. Ο άνθρωπος που όταν τον διορθώνουν επισμώνει και αντιστέκεται, θα φανιστεί κάποτε άξαφνα και ανεπανόρθωτα. Όταν υπερισχύουν οι δίκαιοι, εφραίνεται ο λαός. Μα όταν ασεβείς κυριαρχεί, ο λαός στενάζει. Αυτός που αγαπάει τη σοφία είναι αφορμή χαράς για τον πατέρα του. Μα όποιος συντροφιά κάνει με πόρνες, εξανεμίζει όλα του τα αγαθά. Ο βασιλιάς που με δικαιοσύνη ενεργεί, τη χώρα της στεριώνει. Ενώ την καταστρέφει αυτός που είναι στους φόρους άπλιστος. Ο άνθρωπος που τον άλλον κολακεύει απλώνει δίχτυ μπρος τα πόδια του. Ο κακός άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στην ίδια του την αμαρτία, ενώ ο δίκαιος τραγουδάει πανευτυχής. Ο δίκαιος γνωρίζει το δίκαιο των φτωχών. Ο ασεβής δεν την καταλαβαίνει αυτή τη γνώση. Άνθρωποι ασυνείδητοι ρίχνουν σε αναβρασμό την πόλη, ενώ οι σοφοί καταπραίνουν την οργή. Αν ο σοφός έχει μια διαφορά με τον ανόητο, ο ανόητος είτε θυμώνει είτε γελά και πουθενά δεν καταλήγουν. Οι αιμοβόροι άνθρωποι μισούν τον έντιμο, ενώ οι ευθύς φροντίζουν τη ζωή του. Ο ανόητος αφήνει το θυμό του ελεύθερο, ενώ ο σοφός τον συγκρατεί. Αν ο ηγεμόνας δίνει προσοχή σε ψεύτικες πληροφορίες, όλοι οι υπηρέτες του θα διαφθαρούν. Ένας φτωχός και ο καταπιεστής του έχουν κάτι κοινό, ότι ο Κύριος έδωσε μάτια και στους δύο. Ο βασιλιάς που κρίνει με αλήθεια τους φτωχούς θα έχει το θρόνο του για πάντα στεριωμένο. Η βέργα και η υπόδειξη του λάθους σοφρονίζουν, μα το παιδί που αφήνεται ανεξέλεγκτο κάνει τη μάνα του να ντρέπεται γι' αυτό. Όταν πληθαίνουν οι ασεβείς, πληθαίνει η αμαρτία, μα οι δίκαιοι θα ζήσουν για να δουν την πτώση τους. Διαπαιδαγώγησε το γιο σου και θα μπορείς να είσαι ήσυχος γι' αυτόν. Με χάλι θα σου δώσει ικανοποίηση. Εκεί που δεν υπάρχει προφητεία και όραμα, ο λαός αποχαλινώνεται. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που τον νόμο του Θεού τηρεί. Ο δούλος με τα λόγια δεν διορθώνεται. Μπορεί και να καταλαβαίνει, αλλά δεν υπακούει. Βλέπεις κάποιον που πρόθυμα κι αστόχαστα μιλάει, κάλλιο για έναν ανόητο να ελπίζεις, παρά γι' αυτό. Όποιος με μαλθακότητα το δούλο του από παιδί ανατρέφει, στο τέλος θα τον κάνει αχάριστο. Ο άνθρωπος οξύθυμος διαμάχες προκαλεί και ο ευερέθιστος στις αμαρτίες της πληθαίνει. Το ανθρώπου η περηφάνεια θα τον ταπεινώσει, ενώ ο ταπεινός θα τιμηθεί. Ο κλέφτιος σύντροφος τον εαυτό του βλάπτει. Αν πει την αλήθεια, θα τιμωρηθεί. Και αν δεν την πει, καταραμένος θα είναι από το Θεό. Ο φόβος στείνει για τον άνθρωπο παγίδα. Μα αυτός που έχει πεποίθηση στον Κύριο θα είναι ασφαλής. Πολλοί ζητούν την εύνοια του άρχοντα, μα η δικαίωση του καθενός προέρχεται από τον Κύριο. Οι δίκαιοι απεχθάνονται τον άδικο και ασεβείς αυτόν που ζει με ευθύτητα. Παροιμίες, κεφάλαιο 30. Αυτά είναι τα ιερά λόγια του Αγούρ, γιου του Ιακέ. Είπε ο ξακουστός Αγούρ. Είμαι κουρασμένος, Θεέ, κουρασμένος και αποκαμωμένος. Εγώ ασφαλώς είμαι ο πιο ανόητος άνθρωπος. Ούτε καν τον κοινό νου δεν έχω. Δεν έμαθα ποτέ μου τη σοφία και ούτε γνωρίζω τίποτε για τον Άγιο Θεό. Ποιος στα ουράνια ανέβηκε και κατέβηκε? Ποιος μάζεψε τον άνεμο στις χούφτες του? Ποιος τα νερά μάζεψε σε ένα ρούχο? Ποιος στέργιωσε όλες τις άκριες της γης? Ποιο είναι το όνομά του και ποιο του γιού του το όνομα? Το ξέρεις?
κάθε λόγος του Κυρίου δοκιμασμένος. Ασπίδα είναι αυτός για όσους εκείνον καταφεύγουν. Στα λόγια του τίποτα μην προσθέτεις, για να μη σε διορθώσει και ψεύτης αποδεχτείς. Δύο πράγματα γυρεύω από σένα, Θεέ μου. Προτού πεθάνω, μη μου τα αρνηθείς. Φύλαξέ με από το να χρησιμοποιήσω δόλο ή ψευτιά. Φτώχεια να μη μου δώσεις, μα ούτε πλούτο. Δίνε μου μόνο το απαραίτητο ψωμί, μήπως παραχορτάσω και σε αρνηθώ και πω, ποιος είναι ο Κύριος, ή πάλι μήπως μες στη φτώχεια κλέψω και δυσφημίσω το Θεό μου. Δούλο, να μη συκοφαντείς τον Κύριό του, για να μη σε καταραστεί και ενοχοποιηθείς εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι που καταργούνται τον πατέρα τους και τη μητέρα τους δεν την τιμούν. Υπάρχουν κάποιοι που θαρούν πως είναι καθαροί, αλλά από τη ρυπαρότητά τους δεν έχουν καθαριστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα μάτια γέροχα, τα βλέφαρα υπεροπτικά. Υπάρχουν άνθρωποι που ξύφινε τα δόντια τους και τα σαγόνια τους μαχαίρια για να καταβροχθίζουν τους δυστυχισμένους και τους φτωχούς της γης. Η Βδέλα έχει δυο κόρες που και οι δυο λένε «Δώσε, δώσε». Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν χορταίνουνε ποτέ. Μάλιστα τέσσερα που δεν λένε ποτέ τους φτάνει. Ο Άδης, η στήρα μήτρα, η γη που δεν χορταίνει το νερό και η φωτιά που με τίποτα δεν ικανοποιείται. Μάτι που περιπέζει τον πατέρα και τη γριά μάνα την καταφρονεί, του φαραγγιού κοράκια θα το βγάλουν και θα το φάνε τα μικρά ετόπουλα. Υπάρχουν τρία πράγματα που με ξεπερνούν, μάλιστα τέσσερα που δεν καταλαβαίνω. Το πέταγμα του αετού στον ουρανό, το πέρασμα φιδιού πάνω στο βράχο, το πλοίο την πορεία μέσα στη θάλασσα και την αγάπη του άντρα προς τη νέα γυναίκα. Να τη λογής είναι το φέρσιμο της Μιχαλίδας. Κάνει μοιχεία και λέει «Τι κακό έκανα!» Είναι σαν άφαγε και μετά σκούπισα διάφορα το στόμα της. Τρία πράγματα κάνουν τη γη να τρέμει, μάλιστα τέσσερα που να τα υποφέρει δεν μπορεί. Το δούλο που γίνεται βασιλιάς, τον ανόητο που το ψωμί χορταίνει, τη μισητή γυναίκα που παντρεύεται και την υπηρέτρια που τη θέση της κυράς της παίρνει. Υπάρχουν τέσσερα ζώα πάνω στη γη, πολύ πολύ μικρά και όμως σοφότατα. Τα μυρμήγκια είναι λαός ανίσχυρος, αλλά από το καλοκαίρι αποθηκεύουν την τροφή τους. Οι ήρακες, λαός ανίσχυρος κι αυτοί, και φτιάχνουν το σπίτι τους, στο βράχο. Οι ακρίδες δεν έχουν βασιλιά και βγαίνουν όλες σε κανονική διάταξη. Η σαύρα μπορεί κανείς και με το χέρι να την πιάσει και ωστόσο βρίσκεται μέσα στα νάκτορα του βασιλιά. Αυτά τα τρία βαδίζουν όμορφα, μάλιστα τέσσερα ωραία προχωρούν. Το λιοντάρι, που το ισχυρότερο είναι ανάμεσα στα ζώα και σε κανέναν μπρος δεν οπισθοχωρεί. Ο κόκορας, ο τράγος και ο βασιλιάς, που σε αυτόν κανείς δεν αντιστέκεται. Αν την ανοησία έκανες να περηφανευτείς και αν σκέφτηκες κάτι κακό, κλείσε το στόμα σου. Γιατί αν χτυπάς το γάλα βγάζεις βούτυρο. Η μύτη αν χτυπήσεις βγάζει αίμα. Και όταν ξεσπάσει ο θυμός, βγαίνουν διχόνιες. Παροιμίες, κεφάλαιο 31. Λόγια του βασιλιά Λεμουήλ, χρησμός που του τον δίδαξε η μητέρα του. «Γέ μου, τι να σου πω, σπλάχνο μου και γέ των προσευχών μου, το σφρίγο σου μη δώσεις σε γυναίκες, ούτε τα χρήματά σου σε αυτές που βασιλιάδες καταστρέφουν.
Στους βασιλιάδες δεν ταιριάζει λεμουήλ. Στους βασιλιάδες διόλου δεν ταιριάζει να πίνουν κρασί. Ούτε στους ηγεμόνες να πίνουν δυνατά ποτά. Μήπως πίνοντας λησμονήσουνε τον νόμο και παραβλέψουν τα δικαιώματα αυτών που δυστυχούν. Να δίνεις δυνατά ποτά σε εκείνον που χάνεται στη λύπη του. Κρασί σε εκείνον που έχει πίκρα στην καρδιά. Πίνοντας θα ξεχνάει τη δυστυχία και τη φτώχεια του. Μίλα εσύ για χάρη του άλαλου. Δίκαια κρίνε και υπερασπίσου το δίκαιο του κατατρεγμένου, του δυστυχισμένου, του φτωχού. Δισεύρε την η άξια γυναίκα. Αξίζει πιότερο για τα μαργαριτάρια. Ο άντρας της την εμπιστεύεται και παντάφθονα είναι τα αγαθά του. Καλό του κάνει και ποτέ κακό. Σ' όλη της τη ζωή. Παίρνει λινάρι και μαλλί και με τα χέρια της το επεξεργάζεται. Είναι σαν ένα εμπορικό καράβι. Φέρνει τα τρόφιμά της από μακριά. Σηκώνεται αξιμέρωτα και την τροφή ετοιμάζει για το σπίτι της. Στις υπηρέτριές της καθήκοντα να θέτει. Κοιτάζει ένα χωράφι και το αγοράζει. Με χρήματα που ίδια κέρδισε φυτεύει αμπέλι. Με περισσή δουλεύει δύναμη. Πάντα με κάτι καταπιάνονται τα χέρια της. Νιώθει πως οι δουλειές της πάνε καλά, τη νύχτα το λιχνάρι της δεν σβήνει. Βάζει τα χέρια της στο αδράχτη, τη ρόκα την κρατάει στα δάχτυλα. Απλώνει χέρι βοήθεια στον φτωχό, γενναιόδορη είναι προς τους δυστυχισμένους. Δεν φοβάται το χιόνι για το σπιτικό της, γιατί όλη η σπίτι της ντυμένη είναι διπλά. Μόνη της φτιάχνει τα σκεπάσματα. Οι φορεσιές της είναι από λινό και από πορφύρα. Ο άντρας της είναι αξιοσέβαστος στις πολιτείας της πύλης, όταν με τους πρεσβύτερους της χώρας κάθεται. Φτιάχνει ύφασμα λεπτό και ζώνες και τα πουλάει στους εμπόρους που περνούν. Δύναμη και αξιοπρέπεια είναι ντυμένη και αισιόδοξη το μέλλον να ταινίζει. Το στόμα της το ανοίγει με σοφία και έχει καλοσυνάτες διδαχές στη γλώσσα της. Νοιάζεται για ό,τι γίνεται στο σπίτι της, δεν τρώει το ψωμί της τεμπελιάς. Σηκώνονται οι γη της και τη μακαρίζουν και ο άντρας της σηκώνεται και την πενεύει. Πολλές κόρες φερθήκαν άξια, αλλά εσύ όλες τις ξεπερνάς. Η χάρη είναι απατηλή και μάται η ομορφάδα. Μα τη γυναίκα που τον Κύριο σέβεται, αυτήν θα την πενεύουν. Αμύψτε την με τις δουλειάς της τον καρπό. Τα έργα της δημόσια στην επενούν.